υπάρχει κανένας που ασχολείται με Μουντιάλ και δεν το έχω καταλάβει. Ποιο Μουντιάλ, ρε φίλε. Ποιο Μουντιάλ, ποιος ασχολείται με Μουντιάλ. Όλος ο κόσμος ασχολείται με τον μπάσκετ. Όλος ο κόσμος ασχολείται με τον μπάσκετ. Σιγά το Μουντιάλ. Μας έχετε ζαλίσει τα δεν ξέρω εγώ τι. Και ένα παιχνίδι 90 λεπτά δεν μπορούμε να κάτσουμε να δούμε. Η βαρεμάρα είναι ατελείωτη. Τα δύο σημερινά ειδικά ήταν και τα δύο ύπνος. Ύπνος. Θέλουμε τελικούς Α1. Θέλουμε τελικούς NBA. Θέλουμε μικρούς τελικούς Α1. Ωραία. Θέλουμε τέτοια πράγματα, παιδιά. Να δούμε λίγο θέαμα. Να έχει λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ωραία. Αυτοί βάζουν ένα γκολ στο 4-5-10 και μετά σταματάνε όλοι. 1-0. Σήμερα. Τις άλλες μέρες, αν εξαιρέσουμε ένα Πορτογαλία-Ισπανία που έχουμε δει που είχε ένα ενδιαφέρον, που ήταν ένα ωραίο μπασκετικό παιχνίδι εκείνο, όλα τα άλλα είναι μια ταλαιπωρία. Τα περισσότερα μάλλον. Δηλαδή σε ποια παιχνίδια έχουμε δει καλό θέαμα. Εντάξει, εγώ πάλεψα 3-4 μέρες στην αρχή, είναι η αλήθεια. Τις πρώτες 2-3 μέρες μάλλον. Τελευταίο το έχω ψιλοπαρατήσει λίγο. Θα ξανασχοληθώ όταν φτάσουμε προς τα μέσα. Μόλις φτάσουμε εκεί προημιτελικά, ημιτελικά και όλα αυτά. Εκεί όσο και να είναι, παίζεται και κάτι τώρα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα φάει το μεσημέρι του το απόγευμα του φίλε για να δει Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Έχουμε κι εμείς κάτι λόξες, μας βαράνε κάτι. Τόφας Γκαζιαντέπ, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά εμείς έχουμε άλλο ζήτημα. Okay, άλλο πρόβλημα στον εγκέφαλο. Αλλά τώρα θα χαλάσω σήμερα το απόγευμά μου. Αν δεν δούλευα, ας πούμε, για να δω Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Και άντε, να το έβλεπα και να είχε κανένα ενδιαφέρον. Να πω, okay. Αλλά δεν μιλάμε για ύπνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πάμε μπασκετικά μέχρι και τις 10 και έχουμε έτσι και πάλι να πούμε αρκετά και να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο, θα πάμε απευθείας με συνέντευξη, μία που έχουμε προετοιμάσει σε λίγο, σε περίπου 3-4 λεπτά. Έχουμε αναφερθούμε αρκετά στα ρεπορτάζ, έχουμε αναφερθούμε σε ό,τι άλλο γίνεται. Γενικά μπορεί να μην υπάρχει, να είμαστε ακριβώς στο κομμάτι αμέσως μετά το τέλος σεζόν που όπως και να το κάνουμε δεν έχει τόσο άμεσα εξελίξεις. Από τη στιγμή που η σεζόν ολοκληρώνεται για αρκετούς γύρω στο Μάιο, για κάποιους εκεί τον Ιούνιο, αυτή η εποχή είναι λίγο η πιο, όχι χαλαρή, αλλά είναι πιο πολύ περίοδος ξεσκαρταρίσματος, περίοδος επαφών, προτάσεων ένθεν και ένθεν. Γι' αυτό είναι λίγο περίεργη αυτή η περίοδος η μπασκετική. Είμαστε λίγο στο κομμάτι που ναι μεν γίνονται επαφές, κινήσεις των περισσότερων ομάδων, αλλά οι περισσότερες κινήσεις να γίνουν πιο μετά, μέχρι να φτάσουμε προς τον Αύγουστο που μαζεύονται όλοι για να ξεκινήσουν προετοιμασία και που έχουν σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του roster τους έτοιμο, σχεδόν λέω έτσι. Και επειδή και αρκετές και κάποιες ομάδες είναι σε φάση αλλαγών, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός επίσης είναι σε φάση που πρέπει να δει θα κάνει την ομάδα του, ο ΠΑΟΚ επίσης είναι σε φάση που βλέπει πως θα είναι, ο Άρης είναι σε μια φάση αλλαγών γενικότερων. Είμαστε λίγο σε αυτή την περίοδο τη χρονική που επί της ουσίας πολλά πράγματα δεν γίνονται ή μάλλον πολλά συζητιούνται, λίγα γίνονται αυτή την εποχή, λίγο πιο μετά είναι η εποχή που προκύπτουν έτσι και περισσότερες συμφωνίες και αφήξεις λίγο πιο μετά. Είπαμε, αυτή η εποχή τώρα μετά το τέλος του πρωταθλήματος και των αγωνιστικών υποχρεώσεων είναι αυτή που έχει τις λιγότερες έτσι εξελίξεις, να το πω πολύ απλά. Και νομίζω ότι σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, αυτό που λέμε, δεν μπορούν να μας εξηγήσουν καλύτερα άνθρωποι που το ζούνε έτσι την κατάσταση αυτή. Χθες εδώ με το Σταμάτη κάναμε λίγο μια αναφορά στον ευρωπαϊκό χάρτη και το πώς έτσι χτίζεται σιγά σιγά με αφορμή τις ανακοινώσεις τις χθεσινές που είχαν να κάνουν με Ευρωλίγκα, που είχαν να κάνουν και με Eurocup. Στο Eurocup μείναμε λίγο παραπάνω γιατί θεωρητικά είναι η διοργάνωση που θα μπορούσε να ενδιαφέρει και τις ομάδες Θεσσαλονίκης, αλλά ακόμα και έτσι το Eurocup είναι μια διοργάνωση που έχει περισσότερα πράγματα, όπως και να το κάνουμε με τον Basketball Champions League, και μας κέντρισε λίγο παραπάνω το γεγονός ότι του χρόνου στο EuroCup την επόμενη σεζόν θα είναι μια ομάδα που φέτος έπαιζε στην Α2 της Τουρκίας, ανέβηκε στην Α1, μιλάμε για την Άγκαρα, και με αφορμή αυτό και με την ταυτόχρονη παρουσία του ανθρώπου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, κανονίσαμε έτσι μια κουβέντα. Στην άλλη άκρη λοιπόν είναι ο Στέφανος Δέδας, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αγορά της Τουρκίας, εκεί είναι τα τελευταία χρόνια. Στέφανε, τι γίνεται, καλησπέρα.
Καλησπέρα εσάς και στους ακράτες. Όλα καλά? Μια χαρά. Όλα καλά. Έλεγα πριν έτσι στην εισαγωγή μου ότι είναι η περίοδος αυτή που και γίνονται πράγματα και δεν γίνονται. Δηλαδή είναι λίγο διακοπές, είναι και λίγο σχεδιασμός των προπονητών για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το διάστημα που το έχετε έτσι και πολύ κυκλωμένο όσον αφορά έτσι το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Νομίζω ότι είναι λίγο μια κατάσταση περίεργη. Και λίγο διακοπές και λίγο σχεδιασμός, κάπως έτσι. Σωστά. Ναι, αυτή την περίοδο περιμένεις πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσεις τι budget, τι στόχους θα έχεις την επόμενη χρονιά, με ποιους παίκτες είσαι ευχαριστημένος που θα ήθελες να συνεχίσεις, τους στόχους μεταγραφικά, σε όλες τις κατηγορίες νομίζω είναι το ίδιο. Είναι η εποχή σε λίγο που κάνεις ξεσκαρτάρισμα, λίγο καθαρίζεις λίγο το μυαλό σου, την ομάδα, τι θες να πετύχεις. Αλλά πρώτα απ' όλα οι προπονητές είναι πάντα έτοιμοι για να δουλέψουν. Δηλαδή ανά πάση στιγμή, ακόμα και αν έχουν παίξει τελικό την προηγούμενη μέρα, την επόμενη είναι έτοιμοι να δουλέψουν όλοι. Εξαρτάται από τις διοικήσεις και το μοντέλο λειτουργίας κάθε ομάδα για να δεις πόσο γρήγορα, πόσο άμεσα, πόσο έντονα θα δουλέψει την επόμενη μέρα. Καλά, αλλά νομίζω ότι σε ένα διάστημα που κρατάει περίπου 8-9 μήνες αγωνιστικούς, θέλει και ένα διάστημα και ο προπονητής λίγο το μυαλό να ξαλαμπικάρει, δεν είναι? Χρειάζεται. Ξέρεις, όλοι λέμε την εποχή με τον play-offs ή όταν τελειώνουν τα πρωταθλήματα ότι ξέρεις, 10 μέρες δεν θα ασχοληθώ. Μετά από 2 μέρες ανοίγεις υπολογιστή χαρτιά και κάνεις την ίδια δουλειά. Δηλαδή δεν, ο προπονητές ξέρεις, καμιά φορά γκρινιάζουμε ότι είναι πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά μετά γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε δράση. Ποτέ δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με εμάς. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε η δουλειά είναι συνεχόμενη, δεν σταμάτα. Λοιπόν, Στέφανε, χθες συζητούσαμε εδώ πέρα στην εκπομπή και λέγαμε έτσι λίγο, κάναμε μια κουβέντα και για την Ευρωλίγκα και για το EuroCup. Και στο EuroCup κυκλώσαμε μια ομάδα η οποία ήταν στην Α2 της Τουρκίας και έχει ανέβει φυσικά στην Α1, αλλά είναι στο EuroCup. Και μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Το να μια ομάδα που ήταν πέρσι στην Α2 την επόμενη σεζόν, παρότι έχει ανέβει, να παίρνει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως και να το παίρνει αυτό. Και μας έκανε λίγο εντύπωση γιατί δεν ξέρουμε και τόσα πολλά για το τι συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρουν, δηλαδή, περισσότεροι δεν ξέρουν ότι η Α2 Τουρκία είναι ένα πρωτάθλημα ίσως και πάνω στο επίπεδο από την Α1 της Ελλάδος. Πρόσεξε με λίγο. Η Turk Telekom είναι ομάδα που παίζει δεκαετίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει παίξει EuroCup και παλιά και στις διοργανώσεις FIBA. Είναι γνωστή ομάδα στην Τουρκία. Turk Telekom είναι η τηλεπικοινωνία, έτσι όπως είναι. Η ομάδα είναι δημόσια, έτσι, είναι η έδρα της στην Άγκυρα. Και το EuroCup θέτει κάποιες προποθέσεις για να παίξεις. Δεν το ενδιαφέρει η βαθμολογία. Το EuroCup εννοώ η EULEM. Σε ενδιαφέρει πόλη, αεροδρόμια, budget, γήπεδο. Αυτά τα έχει όλα η Turk Telekom και έχει εμπειρία από αυτές τις διοργανώσεις. Απλά έλειπε 2 χρόνια στην Α2. Ξανέβηκε πέρσι. Πρώτη και πολύ εύκολα, πολύ άνετα και από τη στιγμή πρέπει να δεις, η τουρκική ομοσπονδία πρέπει να δώσει πληροφορίες και ποιες ομάδες είναι έτοιμες να παίξουν στο EuroCup. Η άλλη ομάδα ήταν η Τόφας που έχει πολύ καλή οργάνωση, καλό budget και η άλλη ομάδα είναι η Γαλατασαράι που έχει κόσμο, πόλη κτλ. Δηλαδή στην Ούλεπ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Έχεις πρόγραμμα, έχεις χρήματα. Έχεις πόλη, έχεις γήπεδο, παίζεις. Για να καταλάβεις τη διαφορά, πέρσι βαθμολογικά την προηγούμενη χρονιά με τον Gaziantep τερματίζοντας 7η ήμασταν εμείς που δικαιούμαστε βάσει των κανονισμών αν θέλεις θα παίξουμε EuroCup και όμως παίξαμε στο Champions League και στείλαμε την Τόφας στο EuroCup παρότι ήταν πιο κάτω από εμάς γιατί είχε μεγαλύτερο budget. Παράδειγμα. Θέλω να σου πω ότι η EuroLeague είναι πρακτική. Ό,τι θα κάναμε εμείς αν είχαμε μια ιδιωτική επιχείρηση, αν θέλεις, δεν θα μας ενδιαφέρει η βαθμολογία. Έτσι δεν είναι. Θα παίρναμε τις ομάδες που θα βοηθούσαν, ένα ανταγωνιστικό η διοργάνωση, οι ομάδες που θα κρατούσαν, που θα έχουν καλούς ξένους, καλό budget για να γίνονται καλά παιχνίδια. Ομάδα που έχει εμπειρία από αυτές τις διοργανώσεις, οργάνωση, γήπεδο, αεροδρόμια, ξενοδοχεία κτλ. Coach, εσύ με την Μπαχτσέ Σεχίρ έφτασες κοντά στην Α1 αγωνιστικά, γιατί από ό,τι μαθαίνω έχετε και στην Τουρκία λίγο θέματα ότι μπορεί κάποια ομάδα να μην καταφέρει να παίξει στην Α1 και να πάρει άλλη θέση της. Ναι. Το Μπαχτσέ Σεχίρ ήταν μια ομάδα
που ξεκίνησε, ξέρεις, όπως πολλές ομάδες με πολύ μεγάλο budget και με μεγάλη το φαβορί στα χαρτιά, ήταν στη 12η θέση μετά από 12 μάτς και ακριβώς την εποχή που έφυγα εγώ από τον Gaziantep αναζήτησα προπονητή και ανέλαβα την ομάδα. Πήγαμε καλά, κάναμε δύο breaks στα play-offs, από τη 12η θέση φτάσαμε, παίξουμε τελικούς με την Άφιον. Δεν φτάσαμε κοντά, εντάξει, okay, 3-1 έλειξε σειρά, αλλά ήταν 4 πολύ κλειστά μάτς. Να καταλάβει ο κόσμος ότι, ας πούμε, ο ξένος ο δικός μας ο ένας ήταν ο Μάικ Ντίξον της ΑΕΚ. Στην Άφιον έπαιζε ο Πούλεν και ο Χάγκινς, ήταν οι ξένοι της Άφιον. Μάλιστα. Δηλαδή, οι καλές ομάδες έχουν παίχτες κοντά στις 250-300.000 που είναι κοντά στα budget όλων των ομάδων, ας πούμε. Ναι, στην Α2, έτσι να το τονίσω για κάποιον που μας ακούει και δεν καταλαβαίνει για ποιο λέμε. Ναι, είναι Α2 Τουρκίας. Εντάξει, η συγκεκριμένη ομάδα που επέλεξα είναι μεγάλο project για την Τουρκία. Δεν θα πήγαινα στην Α2 μετά από τόσες καλές χρονιές στην Gaziantep, αλλά κοιτούσα, ξέρεις, σε βάθος χρόνου. Είναι η ομάδα, αυτή η ομάδα είναι κολέγια, είναι σχολεία, έτσι, έχει νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο σε όλη την Τουρκία, έχει 100.000 μαθητές, έχουμε γεμάτο γήπεδο όπου και να παίζουμε σε όλες τις πόλεις της Τουρκίας. Είναι ένα μεγάλο project με έναν πολύ δραστήριο πρόεδρο που είναι και ιδιοκτήτης των σχολείων που θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο με την Taros Africa, δηλαδή να φτάσει πολύ ψηλά και για τον λόγο αυτό και πολλοί παίκτες θέλουν να έρθουν. Και οι προπονητές πολλοί ήταν η θέση πολύ μεγάλου ανταγωνισμού για ποιος θα πάρει αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω ότι ναι είμαστε στην Α2, αλλά μελλοντικά αυτή η ομάδα θα παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, είναι σίγουρα, γιατί έχει πολύ όρεξη και πολύ χρήμα ο ιδιοκτήτης, οπότε αυτά τα δύο σε βοηθάνε. Πιστεύω θα τον βοηθήσω να τον κατευθύνω μπασκετικά και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ομάδα ανέβει ψηλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που μας εξηγείς, υπάρχει μια ομάδα που έχει όλα τα φόντα γύρω-γύρω για να πρωταγωνιστήσει ακόμα και στο υψηλό επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην Α2. Ναι. Okay. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Πρώτη φορά η Τουρκία έχει κάποια προβλήματα με ομάδες. Γίνονται προτάσεις να πάρουμε εμείς το management κάποιες ομάδες. Ο πρόεδρος θέλει να παίξει Α1 αυτό, δηλαδή δεν τα καταφέραμε αγωνιστικά, αλλά είμαστε η πρώτη ομάδα, τότε επιλαχούσα ομάδα και περιμένουμε. Ναι. Οκ. Coach, με την Gaziantep τι έγινε, γιατί η σεζόν πέρσι σε βρήκε στο ξεκίνημά της στην Gaziantep. Περίεργη χρονιά για την Gaziantep η περσινή. Και το λέω γιατί ήρθαμε σε επαφή πολλές φορές πέρσι, λόγω των φιλικών και των αγώνων με τον ΠΑΟΚ και αυτό το αναφέρω. Κοίταξε, ήταν η τέταρτη μου χρονιά στο Gaziantep σαν πρώτος προπονητής, η πέμπτη συνολικά. Κάναμε δύο πολύ καλές χρονιές με το μικρότερο budget. Φτάσαμε δύο φορές στα play-offs και αυτό λίγο μπέρδεψε την ομάδα. Ότι για να στηριχθεί σε αυτό το επίπεδο, για να μείνει σε αυτό το επίπεδο χρειαζόταν μεγαλύτερη στήριξη. Αλλά εντάξει, οικονομική, γιατί χρειάζεται αρκετά χρήματα να δαπανηθούν για να πρωταγωνιστήσεις και στο Champions League και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η ομάδα δεν αντιλήφθηκε ότι πλέον η Gaziantep είναι υπολογίσιμη δύναμη και αυτό προσπάθησα να περάσω και δεν τα κατάφερα. Συνδυασμό με κάποιους τραυματισμούς που είχαμε στην προετοιμασία από δύο βασικούς παίκτες, είχαμε ένα προβληματικό ξεκίνημα. Η ομάδα έπαιξε καλά μέχρι το πρώτο διάστημα, ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που ήταν οι δύο κόσμοι που κερδίσαμε εδώ, αλλά άρχισα να βλέπω ότι δεν υπήρχε προοπτική για να ξέρεις. Δηλαδή αυτό που είπα, ότι η ομάδα χτύπησε τα βάνη, δεν συμβάδιζε πλέον με τις φιλοδοξίες μου, αν θέλεις. Γιατί ο προπονητής πάντα θέλει να το κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι είχε κλείσει ο κύκλος μου, γιατί δεν υπήρχε δύναμη από την ομάδα να στηρίξει το δικό μου πάθος και τη δικιά μου φιλοδοξία. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο το ενδιαφέρον της Μπαρθές Εχίρ κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου εμένα στον Gaziantep. Οπότε νομίζω ότι μάλλον τα πράγματα γίνανε προς αυτήν την κατεύθυνση όχι από τη μεριά μου. Ξέρεις, άθελά σου καμιά φορά, παραδίδεσαι μια δουλειά για να πας στην επόμενη.
Γιατί έτσι είναι το αθλητισμός, ξέρεις. Και ναι, νομίζω ότι το ένα οδήγησε στο άλλο, νομίζω. Ναι. Εντάξει, η Gaziantep σώθηκε βέβαια στην πορεία. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ καλό, αλλά νομίζω ότι σημαντικό ήταν ότι κάναμε πολύ καλά πράγματα στο Gaziantep. Η ομάδα μπήκε στο Champions League, μπήκε στο χάρτη ευρωπαϊκό και τώρα είμαι έτοιμος για ένα νέο project, το οποίο ανέλαβα μέσα στη χρονιά. Το Μπαχτσές εκεί πήγαμε πολύ καλά αναλογικά και τώρα περιμένουμε. Αυτό είναι. Δεν σταματάμε, ας πούμε, ξέρεις, τους στόχους μας και τις φιλοδοξίες μας. Πρέπει να κάνουμε μια ακόμα καλή δουλειά. Ξέρεις, μετά τον Gaziantep να, να μπορέσω να κάνω κάτι καλό και στον Μπαχτσές εκεί. Και μετά βλέπουμε. Ναι, γιατί στην Τουρκία δεν είναι ότι πήγες τώρα. Είσαι από το 2013 με τότε ως βοηθός στην Gaziantep, μετά που ανέλαβες πρώτος, τώρα στην Μπαχτσές εκεί. Γενικά, θέλω λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει για έναν Έλληνα προπονητή να είναι στην Τουρκία. Δηλαδή, τι καλύτερο είναι για αυτόν εκεί. Αυτό προσπαθώ, θέλω λίγο να μας εξηγήσεις. Οι προοπτικές της δουλειάς και όλα αυτά. Πρώτα είναι το οικονομικό. Έτσι, είναι τεράστια διαφορά. Είναι ασύλληπτη η διαφορά των χρημάτων. Αν δεν το ξέρεις, αν δεν ξέρεις λεπτομέρειες, δεν μπορείς να καταλάβεις το πώς αμείβονται οι προπονητές ή πώς αμείβεται ο βοηθός. Όταν ξεκίνησα βοηθός εγώ στον Gaziantep, μια μικρομεσαία ομάδα, μικρή ομάδα. Στον Gaziantep είχα ερχόμενες, ας πούμε, από τη Σπαρτάκ που είχε μεγάλο budget, από τη Ρωσία, αλλά πιο πριν από τον Άρη, στις καλές εποχές ακόμα, τα χρήματα ήταν 3-4 φορές παραπάνω. Ο βοηθός του Gaziantep ήταν το βοηθό του Άρη, δηλαδή να καταλάβεις. Σου λέω έτσι, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει να μάθει. Πώς απέντες, τι κάνεις, ποια είναι η διαφορά, αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Ναι. Αλλά σαν συνεργάτη στον Άρη είχα το 25% το χρημάτων που είχα στον Gaziantep. Άρα αυτό είναι ενδεικτικό από μόνο του σε όλα και στη συνέχεια και στα χρήματα του πρώτου, σαν πρώτος προπονητής. Το πρώτο είναι σου δίνει οικονομική άνεση για να ακολουθήσεις αυτή τη δουλειά πιστά, σε βοηθάει στους στόχους σου, που είναι το μπάσκετ, να επενδύεις τον χρόνο σου σε αυτό. Και το τουρκικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που αν πετύχεις μέσα στην αγορά, πάντα θα βρεις τρόπο να επιβιώνεις. Αν είσαι καλός, οι Τούρκοι πάντα ψωνίζουν από μέσα, ακόμα και αν είσαι ξένος. Και για παίχτες μιλάμε, αλλά και για προπονητές, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι μια μεγάλη αγορά, με πολλές ευκαιρίες. Και αυτός είναι ο λόγος, αυτό είναι το θετικό της Τουρκίας, ότι δεν σου δίνει μόνο λεφτά ξέρεις, και συνθήκες τώρα. Αλλά αν κάνεις καλή δουλειά θα συνεχίσεις. Δεν είναι μια δουλειά όπως στην Κίνα, να πας για ένα χρόνο να πάρεις ένα συμβόλαιο και να εξαφανιστείς. Και για μένα είναι πολύ βολικά. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο ότι είμαι Έλληνας ή ο τρόπος δεν είναι ο ίδιος. Τώρα ειδικά μου και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό δεν σε ρωτούσα. Είναι λίγο καλύτερο στην Κωνσταντινούπολη από ότι στον Gaziantep τώρα στη Συρία δίπλα, έτσι. Για μένα είναι σχεδόν το ίδιο, πίστεψέ με, γιατί η ρουτίνα η δικιά μας είναι συγκεκριμένη. Έτσι, αλλά το να προσεγγίσεις ένα παίχτη είναι πολύ πιο εύκολο στην Κωνσταντινούπολη. Το ενδιαφέρον των ατζέντιδων να σπρώξουν παίχτες στον Μπαχτσές Εχίρ είναι 10 φορές μεγαλύτερο, παρότι στην Α2, από το να βάλουμε κάποιο παίχτη στον Gaziantep. Δηλαδή, για μένα δεν παίζει ρόλο, αλλά για το να προσεγγίσεις πρώτους στόχους είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό αν η ομάδα παίξει στη Super League, δηλαδή τώρα ή του χρόνου, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη δύναμη στο τουρκικό μπάσκετ. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αρκεί να μην κάνουμε λάθη αυτή την περίοδο. Μιας που λες για ατζέντιδες και για παίχτες, πέρσι είχε στην Gaziantep στο ξεκίνημα τον πρώτο σκόρερ της Γαλλίας, τον Κάμερον Κλάρκ, και είχε γίνει το σοβαρό τραυματισμό σε εκείνο το φιλικό στα Τρίκαλα, αν θυμάμαι καλά ήτανε. Ναι. Τι απόγεινε αυτό το παιδί, έχεις εικόνα? Δεν έπαιξε καθόλου πουθενά μετά. Όχι, μπορούσε να επιστρέψει αργά με κάποια άλλη, δηλαδή να έρθει προς τον Απρίλιο με κάποια αγωγή κτλ. Αλλά προτίμησε να μείνει off όλο το χρόνο και να έρθει στην αγορά κανονικά την επόμενη σεζόν. Δηλαδή στην προετοιμασία θα είναι, δηλαδή τον Αύγουστο θα είναι έτοιμος να παίξει. Δηλαδή χάλασα 2 μήνες να προσπαθήσω να του εξηγήσω για ποιο λόγο πρέπει να έρθει στον Gaziantep. Είχε 20 προτάσεις, τον ήθελε όλη η Ευρώπη.
αλλά τραυματίστηκε και ήταν και σημαντικός ο λόγος που δεν πήγαμε καλά στο ξεκίνημα. Ναι. Δηλαδή ναι, αυτό μαζί με το Highslip που τελευταία στιγμή με ένα προσωπικό του πρόβλημα δεν εμφανίστηκε. Έπρεπε να αλλάξω όλη την ομάδα 20 μέρες μετά την προετοιμασία, πολύ δύσκολα. Και ξεκινώντας ένα δύσκολο πρόγραμμα Τουρκία και Champions League. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι αν ήταν ο Clark στην ομάδα, επειδή έχετε εικόνα. Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Ναι. Έβαλε 17 πόντους στην είχε 17 πόντους στην πρώτη περίοδο. Ναι, ναι. Και του είπα ξεκουράσου γιατί έχουμε και επίσημο. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το μπάσκετ. Κάποιες φορές θέλει τύχη, αλλά δεν έχω παράπονο. Γιατί και σε δύσκολες στιγμές στο παρελθόν είχαμε λίγο τύχη και τελικά στηρίξαμε πολύ μεγάλες χρονιές. Έτσι είναι το μπάσκετ. Πρέπει να είσαι δυνατός σε ό,τι σου συμβεί και αν είσαι καλός και δίνεσαι ολόψυχα, κάτι καλό θα γίνει στο τέλος. Ναι. Κόουτς, από την Ελλάδα τι είδες φέτος, από το φετινό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε? Είδα ένα πρωτάθλημα όπως κάθε χρόνο, με την έννοια ότι ομάδες ξεκινάνε με μικρά budget και όποια ομάδα έχει δύναμη να κάνει οικονομικά, να κάνει μικρές υπερβάσεις μέσα στη χρονιά, ας πούμε ο Πανιόνιος που έφερε καλός παίκτες ή η Κίμη, αυτοί ξεχωρίζουν. Είναι ένα πρωτάθλημα που αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς τελειώνει. Δεν υπάρχει ο χάρτης σχηματισμένος από πριν το τι θα γίνει. Οι ομάδες που βρίσκουν χρήματα μέσα στην περίοδο ή δεν έχουν οικονομικά προβλήματα επιβιώνουν. Ομάδες με προβλήματα στα οικονομικά δεν έχουν καμία τύχη στην Α1. Γιατί οι παίκτες ούτως ή άλλως είναι οι ξένοι που έρχονται λόγω budget, είναι μικρού επίπεδου. Οπότε αν είσαι και απλήρωτος ή ξέρεις υπάρχει πρόβλημα οργάνωση στην ομάδα, αυτομάτως χρειάζεσαι φαβόρες. Παράδειγμα τα Τρίκαλα ξεκίνησαν καλά, μόλις παρουσιάστηκαν λίγο τα προβλήματα, ένα άτυχο αποτέλεσμα και δεν υπήρχε δύναμη να στηριχθεί η ομάδα και αποχαιρέτησε. Ο Κόρυβος το ίδιο με οικονομικά προβλήματα είχε συνεχόμενη πτώση. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι όσον αφορά την παραμονή. Τα play-offs πήγαν οι ομάδες που είχαν την οικονομική άνεση να διατηρήσουν όλο τον χρόνο τις επιλογές τους, να τους πληρώσουν, να πάρουν καλούς παίκτες το καλοκαίρι, όπως ήταν ο Προμηθέας, το Λαύριο, το Ρέθυμνο, η Ρόδος. Δηλαδή ξέραμε όλοι ότι ο Προμηθέας θα είναι ψηλά. Okay, όχι στην θέση 3 απαραίτητα, αλλά θα ήταν ψηλά. Δηλαδή ο χάρτης ήταν σχηματισμένος για τα play-offs, αλλά για την παραμονή ήταν όπως σου είπα. Όποια ομάδα είχε δύναμη να ενισχυθεί μέσα στη χρονιά. Δεν είναι λίγο περίεργο το καλοκαίρι για ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ακόμα και ο Άρης που έχει μπει σε μια άλλη κατάσταση, γιατί όλοι είναι σε φάση αλλαγών. Ναι, σε αυτό το επίπεδο, Άρη και ΑΕΚ ειδικά, οι παίκτες που έχει είναι σε αυτό το επίπεδο. Ο Άρης όχι τόσο φέτος, γιατί ήταν πιο χαμηλό επίπεδο. Πάντως ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης τον προηγούμενο χρόνο που είχε μεγαλύτερο μπάτζετ, είναι σε μια κατάσταση ότι αν παίξουν καλά οι παίκτες του, δεν μπορεί να τους κρατήσει. Οπότε θα φύγουν. Αν δεν παίξουν καλά, δεν θα τους κρατήσει η ομάδα. Οπότε είτε παίξεις καλά είτε δεν παίξεις καλά, δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι κοντά το υψηλό επίπεδο και επίσης αν δεν τον θέλεις, δηλαδή το επόμενο βήμα είναι κοντά και αν δεν τον θέλεις δεν τον κρατάς. Οπότε δεν μπορείς να κρατήσεις κορμό ξένων. Δηλαδή για να κρατήσεις κάποιον ξένο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήγε πολύ καλά ο Γκος, δεν μπορεί να τον κρατήσει φέτος. Είναι αδύνατο. Αν δεν έπαιζε καλά δεν θα τον κρατούσε. Και τώρα που έπαιξε πολύ καλά, λέω ένα παράδειγμα, ένα παιδί που έπαιξε καλά φέτος, πάλι δεν θα το κρατήσει. Οπότε αναγκαστικά κάνεις αλλαγές σε αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται να κρατήσεις ένα παίχτη, έναν Αμερικάνο, 2 χρόνια. Είναι αδύνατο. Για τους λόγους που σου εξήγησα. Ναι. Εκτός αν είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία και του αρέσει η πόλη, ο προπονητής, όχι για βασκετικό. Ναι, άλλες συγκυρίες δεν είναι δηλαδή. Όπως ήταν ο Γκεντζέσκι για παράδειγμα που έμενε στον ΠΑΟΚ 2-3 χρόνια, δεν ξέρω, θυμάμαι. Επειδή του άρεσε, ήταν κοντά τα Σκόπια, η πόλη του, ήταν μεγάλο σε ηλικία, του άρεσε η Θεσσαλονίκη και έπαιζε καλά, αλλά έμενε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και με λιγότερα λεφτά ή με τα ίδια λεφτά. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι γενικά ο κόσμος έχει παράπονα από τους παίχτες, από τις ομάδες, γιατί δεν κρατάνε τους παίχτες. Είναι αδύνατο. Δηλαδή ο Μάνι Χάρης που έκανε φοβερά παιχνίδια με την ΑΕΚ, είναι αδύνατο να τον κρατήσει η ΑΕΚ. Αν έπαιζε άσχημα θα τον έδιωχνε και αν παίξει τώρα που έπαιξε πολύ καλά δεν μπορεί να τον κρατήσει. Δηλαδή όλοι λένε δεν μπορούσε να το εξηγήσει καλύτερα νομίζω.
Ναι, ξέρεις, όλο ο κόσμος λέει, ό, γίνονται παιχνίδια των προπονητών με τους μάνατζερ και θέλουν καινούργιες ομάδες για καινούργια... Αυτοί που δεν είναι άσχετοι, γιατί δεν έχουν κάτσει σε ένα γραφείο μπάσκετ να δουν πώς δουλεύουν οι ομάδες. Οπότε αυτό το να κρατήσει σε ένα κορμό είναι αδύνατο. Πολύ καλό παράδειγμα ήταν ο Άρης με τον Μακνίλ, τον Χάγκινς, όλα αυτά τα παιδιά που παίξανε πολύ καλά με λίγα λεφτά και τελικά ζήτησαν τα διπλάσια για να μείνουν και φυσικά δεν μπορούσαν να τους κρατήσει ο Άρης. Ή θα μπορούσε να κρατώντας τους ίδιους με διπλά λεφτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το επίπεδο των ομάδων, Άρη, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, θα γίνεται πάντα αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός φυσικά έχουν τη δυνατότητα να κρατάνε τους παίκτες, γιατί είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες να πάει κάποιος παραπάνω από τον Παναθηναϊκό ή παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Είναι η ΤΣΣΚΑ, ίσως κάποια τουρκική ομάδα, η ΕΦΕΣ, η ΦΕΝΕΡ, και αυτά είναι, αυτό είναι το... Γι' αυτό έχουν πιο καλό κορμό οι μεγάλες ομάδες παρά οι μικρές ομάδες. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Κόουτς, να ευχηθώ καλή συνέχεια τώρα εδώ στην παρουσία σου, τώρα διακοπές, σχεδιασμός και όλα αυτά. Επιστρέφεις κάπου στα κοντά στην Κωνσταντινούπολη ή έχεις καιρό ακόμα? Θα πρέπει να πάω σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα ή αρχές του Ιουλίου. Θα πρέπει να δω. Μέχρι τότε θα πρέπει να βλέπουμε Μουντιάλ. Όλος ο κόσμος γκρινιάζει, δεν ξέρω, δεν μπορούν να βγάλουν το στοίχημα και όλη η πόλη γκρινιάζει. Είναι και το θέαμα λίγο κακό. Τα παιχνίδια δεν λένε και πολλά. Δεν ξέρω. Σα ακούω και γκρινιάζουν. Έχουν νεύρα όλοι στους καφετέρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να περάσεις καλά αυτές τις μέρες στην οικογένειά σου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σταύρος Δέδας. Ένας προπονητής που νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κουβέντα για πάρα πολλά πράγματα. Έγινε με αφορμή την παρουσία, έτσι που λέγαμε χθες, της Άγκαρα, της Turk Telekom τέλος πάντων. Στο Eurocup, και επειδή ήταν και εδώ στη Θεσσαλονίκη όλες αυτές τις μέρες για τις διακοπές του, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά. 250-300 χιλιάρια κάνει ο Αμερικανός στην Α2 Τουρκίας. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, Σταμάτη. Κατάλαβες, φίλε. Άκουγα και άκουγα το coach. Ο Πούλεν έπαιζε στην Αφιόν που ανέβηκε. Οι Τούρκοι ακόμα και τώρα δίνουν πολλά λεφτά. Είτε στην δεύτερη κατηγορία του, στην πρώτη. Ναι. Σε αντίθεση με την Ελλάδα. 250 με 300 Αμερικανός. Ωραία. Μια χαρά. Είπαμε, εκεί τους δίνουν και κάτι παραπάνω έτσι για να πάνε. Γιατί είναι και δύσκολα τώρα να πας σε κάτι πόλεις εκεί στην Τουρκία. Για τους Αμερικάνους είναι λίγο δύσκολα. Ναι. Δεν λοιπόν, είναι Ελλάδα. Μην το τραβήξουμε. Ας πάμε στο διάλειμμα, γιατί πήγαμε παρά 20 και θα επιστρέψουμε για να πούμε περισσότερα που αφορούν ρεπορτάζ και ό,τι άλλο κινείται μπασκετικό. Επιστρέφει, λέει, όπως ξεκίνησα. Μιλάς και με προποντή μπάσκετ, σου λέει όλοι είναι απογοητευμένοι με το Μουντιάλ. Και για το στοίχημα και για το θέαμα. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε λίγο έχει σέντρα. Ισπανία-Ιράν. Σε 10 λεπτά. Το τρίτο παιχνίδι της ημέρας. Λοιπόν, εδώ με συνεχίζουν πασχετικά. Κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Στέφανο Δωδέδα, ο οποίος μας εξήγησε λίγο τι γίνεται και στην Τουρκία, και έτσι κάναμε και μια περαιτέρω κουβέντα. Στην Α2 Τουρκίας, ο Αμερικανός είναι στα 250 με 300 χιλιάρικα. 50 με 300 χιλιάρικα Αμερικανό. Η ΑΕΚ φέτος, το Χάρης και τον Γκριν. Ναι. Όλοι οι άλλοι 100, 110 μέχρι εκεί. Στην Α1 Ελλάδας. Έτσι. Και εξήγησε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να τα ακούμε από ανθρώπους που τα ζουν. Είναι πιο σημαντικό από το να τα μεταφέρουμε εμείς. Λέγαμε εδώ, κάποιες μέρες με το Σταμάτη, συζητούσαμε και λέγαμε με αφορμή τον ΠΑΟΚ ότι ναι, να κάνει ένα σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν έχει τίποτα μπροστά του. Κινείται με βάση τη λογική του, πού θα κινηθεί οικονομικά περίπου. Δεν έχει ότι έχει τόσα και πάει. Περίπου πάει. Και αυτό έχει γίνει κανόνα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Παράδειγμα, σε μια κανονική όσον αφορά το οικονομικό σκέλος χώρα, βλέπετε ότι η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Εγώ είμαι γεμάτος Α2. Ο Πούλεν που έλεγε την Αφιόν, ο Πούλεν όταν ήταν τσεντεβίτα στην. Όταν ήταν τσεντεβίτα με τσεντεβίτα στην Ευρωλίγκα, ο Πούλεν ήταν ο καλύτερος παίκτης. Στην Ευρωλίγκα και όχι πριν 10 χρόνια, πριν 3-4. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πηγαίνοντας λίγο στα δικά μας, η αλήθεια είναι αυτό που εξηγούσα και πριν, ότι οι ομάδες είναι σε λίγο στάση αναμονής. Μέχρι στιγμής η Κίμη είναι αυτή που έχει κινηθεί πιο πολύ, και με κάποιους Αμερικανούς και με την συμφωνία για την επιστροφή του Τζιαράκη. Ο Προμηθέας πολλά ακούγονται γενικά, αλλά και ο Προμηθέας από ό,τι φάση αυτό που ήθελε ήταν να τελειώσει κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με ανανεώσεις, δηλαδή ανακοίνωσε την παραμονή του Έλλης, κινήθηκε με την απόκτηση του Τσαϊρέλη,
Όπως όλα δείχνουν, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Νομίζω ότι ο Λίποβι παραμένει στον Προμηθέα. Σημαντική κίνηση. Και οι Αμερικανοί σιγά σιγά πάνε προς τα πίσω, είναι η αλήθεια. Το ρέθμα ανακοίνωσε έναν Αμερικανό. Γενικά είναι λίγο μια κατάσταση λίγο έτσι αναμονής για τους περισσότερους. Χθες εδώ με το Σταμάτη, στο τέλος εκπομπής, αναφερθήκαμε λίγο στον πρώην φάρο Κερατσινίου Λάρισας που πλέον είναι ύφεστος Λίμνου. Και νομίζω ότι την επόμενη σεζόν και από εκεί είναι πιθανό να έχουμε μια ομάδα που θα κινηθεί καλά στην αγορά. Υπάρχουν χρήματα εκεί για να πέσουν στην αγορά. Και είναι και αυτό που λέγαμε και για την Καζιατέ πριν με τον Στέφανο Δέδα. Και χθες που το συζητούσαμε με το Σταμάτη. Για να ψήσει και να παίχνει αυτή στη Λίμνο, θα πληρώσει και κάτι παραπάνω. Και Έλληνα και ξένο. Και νομίζω ότι δηλαδή, οι πληροφορίες που έρχονται με τον Σωτήρη τον Μανολόπουλο να έχει αναλάβει τεχνική ηγεσία, με πιθανότατα βοηθούς του και τον Μολυβδά που ήταν στον Άρη και τα προηγούμενα χρόνια με τον Πρίφτη και τώρα, από τη στιγμή Βανέλα Βαγγέλου και μετά, και με την παρουσία του Γιώργου Δέδα εκεί, νομίζω ότι ο ύφαστος Λίμνου θα μπει δυνατά του χρόνου στην αγορά. Η περσινή χρονιά του Γούσουλου Φάρου, να το πω έτσι, ήταν λίγο μεταβατική από ό,τι φαίνεται. Η παρουσία στη Λίμνο και η οικογένεια Μπούμπουρα που φαίνεται που είναι από πίσω και έχει κινήσει όλη αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων για να μετακινηθεί η ομάδα εκεί στη Λίμνο, οι πληροφορίες λένε ότι θα πέσει χρήμα. Θα πέσει χρήμα στο πλαίσιο που κινούνται οι ομάδες κάτω από τους δύο. Έτσι. Δεν μιλάμε ότι θα δώσει 500 χιλιάρια για να πάρει παίχτη. Αυτό που λέω για τον θρηλυκό ύφεστο. Ναι, θα γίνει μια προσπάθεια για να σωθεί εύκολα, να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα. Ναι, και μαθαίνω ότι είναι μαγαζί το οποίο θα βγει στην αγορά για να δώσουμε σε καλό Αμερικανό και 10 χιλιάρια το μήνα. Σίγουρα. Κατάλαβες. Το Ρέθυμνο και το Λάβρο δεν είναι 7 και 8 χιλιάρια. Ναι, γι' αυτό λέω ότι του χρόνου δηλαδή μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να εμφανιστεί και να είναι ψηλά. Δηλαδή θα έχει τα χρήματα για να το κάνει. Το αν θα το κάνει είναι άλλη κουβέντα. Okay. Αλλά ότι θα έχει χρήματα για να κινηθεί θα έχει. Και εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με το γήπεδο. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει. Θα μου πει και δόξα λευκά τα σχετικά με το γήπεδο και έπαιζε σε ένα γήπεδο τι να είναι, τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί πέρα. Αν θα προλάβουν να το καλοποιήσουν, να το κάνουν έτσι όσο δυνατόν καλύτερο εν ώψη Α1. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα για αυτού εκεί. Αλλά ξέρω πάντα απόφαση να πάνε εκεί. Α πούμε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή τον ύφεστο Λίμνο. Ναι, ο ύφεστο Λίμνο. Με τον Μπούμπουρα από πίσω να πει ο Εσακέ, α, δεν έχει καλό γήπεδο, δεν παίζει. Καλά. Να πάει μία στο εκατομμύριο. Καλά. Να πει έτσι ο Εσακέ, α, κύριε Μπούμπουρα, δεν έχετε καλό γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι 2.500 που ξέρω εγώ πρέπει να είναι οι προποθέσει. Ναι. Δεν παίζεται. Okay. Κάτσε να ανεβάσουμε λίγο το παπάγουι του, τον εθνικό. Και ο Χολαργό ανακοίνωσε προπονητή. Τον Άρτο Λιγογιάννη, ο οποίος μετά την παρουσία του στον Κολοσσό συνεχίζει εκεί και θα είναι και ο Ταρνατόρος, ρε φίλε. GM. Ναι. Αυτό πώς εξηγείται, λίγο μου κάνει εντύπωση. Κοίτα να δεις, ο Φάνης Ταρνατόρος επέστρεψε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια μπασκετικά. Δηλαδή ξαναμπήκε στο χώρο και που είχε, από τη θυμάμαι, είχε εξαφανιστεί κάτι επιχειρήσεις τελείως διαφορετικές. Ναι. Και επέστρεψε πάλι στον χώρο. Ξαφνικά στο Χολαργό. Okay. Ναι. Γενικά, δηλαδή, και ο Γιάννης Γιαννάκης έχει ακουστεί, δηλαδή, παλιοί επιστρέφουν σιγά-σιγά. Ο Γιάννης Γιαννάκης έχει σχέση σίγουρα με την οικογένεια Μπούμπουρα. Ναι. Σίγουρα. Και μπορεί να το δούμε στον ύφεστο. Ναι. Νομίζω ότι κάτι θα είναι εκεί. Κάτι θα είναι. Ναι, τώρα ακριβώς τον ρόλο του δεν τον ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει ενεργό ρόλο στον ύφεστο Λίμνου, να το λέμε έτσι, από εδώ και πέρα. Ύφεστο Λίμνου, υπάρχει. Φάρος Κερατσινίου δεν υπάρχει στην Α1 μπάσκετ. Ωραία, σε άλλα αθλήματα μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, έβλεπα σήμερα ένα βίντεο για τον Αντετοκούμπο που ήρθαν κάποιοι Ισραηλινοί για να του κάνουν μια συνέντευξη, το πρώτο κομμάτι του βίντεο. Και ήταν στο γήπεδο εκεί πέρα του φιλαθλητικού και έδειχνε κάποιες θέσεις που είχαν μπει όταν έρχονταν η σκάτ του NBA, τέλος πάντων, γιατί πριν δεν υπήρχε. Και έλεγε ότι πρόσφατα έζησε μια εμπειρία με έναν τύπο ο οποίος τον σταμάτησε για να του πουλήσει ένα Rolex, ρολόι στον δρόμο. Ναι. Και του λέει και εξηγείται τον Κούμπο ότι το ρώτησε αν είναι αυθεντικό και μου απάντησε, ρε Γιάννη, λέει, αυτό ξέρεις τώρα, δεν είναι, την έχεις κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι και μιλάμε για ένα startup NBA, αλλά το εξηγούσε τόσο φυσικά ότι ναι, και εγώ το έχω κάνει αυτό και ξέρω πώς είναι.
Ναι. Και εξηγούσε τέλος πάντων πολύ δύσκολο μετά από 8 και 10 ώρες τον ήλιο να προσπαθείς να πουλήσεις ένα-δύο πράγματα για να βγάλεις το φαγητό ή κάτι τέτοια. Πράγματα τα οποία τα έχουμε πάει σε εντελώς φυσιολογικό επίπεδο και το κουμπαλά το σκεφτείς. Το τι συζητάει αυτός ο άνθρωπος και τι εξηγεί για πράγματα που γίνονταν πριν 4-5 χρόνια στη ζωή του και όχι πριν 30, είναι πραγματικά εκπληκτικό το ρωσικό γεγονός ότι έχει έρθει ολόκληρο συνεργείο από το Ισραήλ. Έχει αυτό τη σημασία του. Και είπε ότι τον βοήθησε πάρα πολύ στα ξεκινήματά του, ειδικά ο Σκοτζανίτης, μου έκανε εντύπωση. Τον βοήθησε δηλαδή στη λογική της... Λόγω ότι εντάξει και ο Σοφοκλής είναι ακριβώς. Παιδί μεταναστό. Ακριβώς. Η μητέρα του είναι νομίζω το Καμερούν. Ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι και να σου κάνει ο Σοφοκλής. Ο Σοφοκλής δεν φίλε ένα παιδί που όσοι τον ξέρουν, τον αγαπάνε πολύ. Ναι, όσοι... Ο Σοφοκλής βοήθησε πάρα πολύ, εγώ πιστεύω, και του Αντοκούμπο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί είναι αυτή η ηλικία. Όπως και παλιότερα, ξέρω εγώ, κόμματος, όλη αυτή η διαδικασία. Απλά ο Σοφοκλής τους βοήθησε και του Αντοκούμπο σε θέμα ότι ο κόσμος, η νεολαία, άρχισε να ταυτίζεται με κάποια είδωλα. Ναι. Ινδάλματα, μάλλον, να πω καλύτερα. Έτσι mm-hmm. και. Ουσιαστικά η Αντετοκούμπο είναι, αν μπορεί να το πει, μια συνέχεια του Σοφοκλή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τη λατρεία που είχε ο κόσμος, οι νεαροί, τα παιδιά για τον Σοφοκλή, τη βλέπουμε τώρα στο Αντετοκούμπο. Ναι. Έτσι, την ίδια τρέλα έχουν. Και ο Σοφοκλής παραμένει ακόμα έτσι ένας από τους αγαπημένους του κόσμου. Για πολλούς λόγους. Ναι. Και το ίδιο βλέπουμε. Ψηφίστηκε και θέλει να πάει στο Σταργκέιμ. Ήταν από τους. Και είχε από τις περισσότερες ψήφους. Και το βλέπουμε τώρα και στο Αντετοκούμπο αυτό, έτσι, αυτή την τρέλα. Βέβαια εντάξει, αγωνιστικά να το δει τώρα. Ο άλλος είναι start to NBA, έτσι. Είναι λογικό, καλά, να... Συζητάμε, είναι λογικό να υπάρχει μια τρέλα για τον ίδιο. Δεν υπάρχει στην Αμερική και στην Ευρώπη, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά νομίζω αυτό που με κάνει τρομερή εντύπωση για τον Αντετοκούμπο είναι το ότι παραμένει ένα πολύ μετρημένο παιδί, παρά τα εκατομμύρια και τον τόρο, και ότι τον ακολουθεί στην Αμερική. Έτσι, γιατί στην Αμερική είναι μια... ιδιαίτερη ιστορία του Αντετοκούμπο. Το έχουμε ξαναπεί ότι ναι. Η ιστορία που έχει από πίσω του Αντετοκούμπο, τέτοια τα λατρεύουν οι Αμερικάνοι. Έτσι. Δώσ' τους ιστορία και πάρ' την ψυχή. Πραγματικά. Και νομίζω και ότι του έχει κάνει. Δηλαδή. Βλέποντάς τον στα social media, νομίζω ότι του έχει κάνει καλό η παρουσία στην Αμερική στη λογική του να τα παίρνει όλα άνετα. Δηλαδή δεν έχει ούτε ύφος ούτε τίποτα. Γιατί. Αν κάποιος ακολουθήσει κάποιους start του NBA στα social media, θα καταλάβει ότι οι άνθρωποι είναι μεγάλα καφενεία περισσότεροι. Εντάξει, τώρα οι Αμερικανοί είναι στη χώρα τους. Λογικό να είναι μεγάλο καφενείο. Στην Ελλάδα, α πούμε, οι αθλητές, εγώ το ξαναπεί, το έχω συζητήσει και με αθλητές σε πολλά θέματα. Άμα το ξεκίνησα, α πούμε, κάποτε είχα κάνει μια κουβέντα για το θέμα φιλανθρωπία. Mm-hmm. Έτσι που βλέπει στην Ελλάδα, α πούμε, ότι δεν γίνεται αυτό. Και άμα γίνει, λέει ο άλλος, δεν θέλει να το πει. Όχι, πρέπει να το λέει. Πρέπει να βγαίνει μπροστά ο αθλητής όταν κάνει μια τέτοια πράξη για να τραβάει τον κόσμο. Ναι. Δεν το κρατάς κρυφό. Στην Αμερική δεν το κρατάνε κρυφό. Και βλέπεις ο Ντουράντ. Είχε δώσει τότε στον Κατρίνα, είχε δώσει 1 εκατομμύριο για σπίτια να φτιαχτούν. Mm-hmm. Τώρα, ας πούμε, διάβασα προχθές όταν τελειώσαν την τελική ότι 10.000-5.000 παιδιά πάνε με δικά του λεφτά υποτροφία. Κάτι που ξέρω εγώ κάνουν πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή όλα αυτά. Είναι καλό να βγαίνουν και αυτό πρέπει να γίνεται και στο θέμα διαδίκτυο με το χαβαλέ μεταξύ των παικτών. Πρέπει να υπάρχει ο κόσμος να σταματήσει να βλέπει αυτό το φανατισμό. Βέβαια υπάρχουν και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αθλητές οι οποίοι εκμεταλλεύουν τα social media για να δυναμητίζουν το κλίμα. Έτσι το έχουμε δει. Ναι. Έτσι. Όπως με τον παπά για παράδειγμα. Πιο τρανό παράδειγμα τον παπά δεν υπάρχει. Ποιο Κουρτόπουλος. Που για μένα ο παπάς. Εντάξει, κάποιες φορές ξεφεύγει στα social media. Εγώ νομίζω ότι από ένα σημείο. Να ξεκινήσει μια κόντρα με κάποιον συναθλητή, αντίπαλη ομάδα, μαθητή αντίπαλη ομάδα. Ένα προπονητή είναι σεβαστό, αλλά λίγο θέλει και κάποια ώρα. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο συγκεκριμένο το θέλει και λίγο παραπάνω. Το κάνει και λίγο επίτηδε. Σίγουρα. Το να προκαλέσει και το. Αυτό εννοείται, Νίκο. Ναι. Ότι θε να κάνει ότι μέσα από αυτή. Κάνει το κομμάτι, να το πω κάπω έτσι. Ναι. Joel Embiid. Ναι. Ο άνθρωπος τα περισσότερα που κάνει, τα κάνει για να. Τα κάνει για να προκαλεί. Τι δες τις ιστορίες με τη Μία Καλήφα. Για όσους γνωρίζουν, ας πούμε, η Μία Καλήφα είναι μια διάσημη ηθοποιός 7ης τέχνης. Έτσι. Ταινιών, κατάλαβες. Άρα τον 18. Ναι. Έτσι.
Πέστρεφε, πορνοστά, ναι. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει 500, ξέρω εγώ πόσα σχόλια ο Μπεμιγκάνε για αυτήν. Είναι τα media, είναι ανάλογα. Στην Ελλάδα δυστυχώς πολλοί αθλητές φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα media. Και εγώ πιστεύω ότι φοβούνται γενικά, δηλαδή αυτό που ξαναλέω. Δεν θες να κάνεις χαβάλι γιατί φοβάσαι να μην παρεξηγηθείς. Σωστό, σεβαστό. Χρησιμοποιήσε τα προς όφελό σου. Να βάλεις μια καλή πράξη, να βάλεις μια ανάγκη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μας, για αίμα, το πιο απλό. Να κάνεις μια φιλανθρωπία και να το δημοσιοποιήσεις για να σε δει ο κόσμος και να πάρει από το παράδειγμα σου. Mm-hmm. Αυτό το έλεγα τότε που κάνατε με τα μουστάκια. Θυμάστε την τέτοια με τα μουστάκια που κάναν όλοι οι παίχτες. Ναι, ναι. Και γίνει ντόρος και βάζαν και τα site. Και έλεγα αυτό για μένα. Καλό είναι μεν, αλλά μην μείνουμε μόνο εκεί. Μην μείνουμε τώρα στα μουστάκια και ασχολούμαστε όλοι τον ένα με τα μουστάκια του ενός και του άλλου. Το κάνεις, καλά κάνεις. Βάλε, αφού το κάνεις ρε φίλε, και θες να κάνεις χαβαλέ. Γιατί ήταν τότε όμως με τον πάγο τότε, πώς τη λέγανε, την Ice Bucket. Αυτό πώς ξεκίνησε το Ice Bucket. Το ξεκίνησαν κάποιοι αθλητές, οι οποίοι όμως για κάθε έναν που το έκανε αυτό, δίνανε $1,000 σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Δεν το κάνανε για το χαβαλέ, βέβαια εντάξει στην Ελλάδα το ξεφτυλίσαμε μετά. Αλλά δεν το κάνανε για χαβαλέ έτσι απλά για να ρίξει παγωμένο νερό πάνω σου. Σιγά τη δικοκιμασία, ρε. Το κάνανε και δίνανε $1,000 ο καθένας που το έκανε με τον κουβά. Και στο τέλος αυτό μαζευόταν και τα δίνανε σε φιλανθρωπίες. Κάνε το και εσύ αυτό εδώ στην Ελλάδα. Ναι, θες να κάνεις αυτό, μαγκιά σου, ρε φίλε. Κάνεις χαβαλέ. Αλλά βάλε μέσα και ένα 500 ευρώ να τα δώσεις σε φιλανθρωπίες. Κάνε το δηλαδή, μην μένεις μόνο σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι, εγώ πιστεύω στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Δυστυχώς. Και ο Γιάννης προχθές. Και νομίζω ο Αντετοκούμπας που είναι από τους παίχτες που μπορεί αυτό να τα αλλάξει. Ναι. Θα πει, ο Αντετοκούμπας παίζει τον Μιλγόκι. Ο Σπανούλης, εγώ παίζει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να... Όχι, να το κάνει και ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης, ας πούμε, έχει το βάρος, ο Διαμαντίδης. Αυτοί έχουν το βάρος να το κάνουν. Βλέπουμε, ας πούμε, πολλοί αθλητές αυτό το Charity Idols. Mm-hmm. Έτσι. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ξεκίνησε έτσι και από άτομα που γνωρίζω. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Και βλέπεις τι πανικός γίνεται από αθλητές που δίνουν κάποια πράγματα. Το θέμα είναι εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά ανέβασέ το σε μια δύσκολη εποχή έτσι όπως είναι τώρα η εποχή μας. Δηλαδή το βλέπεις εδώ στην Αμερική που είναι εκατομμυριούχοι οι Αμερικάνοι οι παίχτες και βλέπεις πώς λειτουργούν σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Πόσα λεφτά δίνουν υποτροφίες σε κολέγια. Κάνε δύο υποτροφίες σε ένα κολέγιο στο εξωτερικό. Ο Λεμπρόν μόνο δεν κάνει κατά χρόνο. Τι, ο Λεμπρόν, ναι, που λένε όλοι για τον Λεμπρόν, για τον Λεμπρόν και είχε γράψει ένας ότι. Ο Λεμπρόν λέει δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν ξενυχτάει, δεν έχει κάνει σκάνδαλα με χωρισμούς, δεν έχει κάνει σκάνδαλα με τζόγο, δεν έχει κάνει το ένα. Και δίνει σε 15-20 παιδιά υποτροφής. Και παρόλα αυτά βλέπεις τι γίνεται με τον Λεμπρόν. Δηλαδή αυτό θα σου πω ότι πρέπει η λογική μας και των φιλάθλων να αλλάξει. Δεν είναι μόνο οι αθλητές, φοβούνται γιατί εμείς είμαστε οι δημοσιογράφοι και οι φιλάθλοι είναι έτσι. Ναι. Και το βλέπουν διαφορετικά. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή. Εντάξει, κάνεις το χαβαλέ σου, κάντον. Έτσι θα απελευθερωθείς. Και μετά κάνει και βγάλε και κάτι για κοινωνικού περιεχομένου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα πάμε λίγο περισσότερο στα ρεπορτάζ και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ό,τι υπάρχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μέρες είναι λίγο έτσι. Πολλά περισσότερα ακούγονται, πολλά λιγότερα γίνονται. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Basket City. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 10. Να πάμε λίγο σιγά-σιγά. Τι μου λες, φίλε, δεν να βλέπω. Να πούμε, λέω ότι όσοι φίλοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, ναι. Να μην το ξεχνάμε, μπορούν μέσα από το Facebook, στο γκρουπάκι το που έχουμε Basket City, λατινικά το σήμα κεφαλαίο, γίνεστε μέλη και γράφετε εκεί, έτσι κάτω το post που έχουμε για την εκπομπή, ή οπουδήποτε θέλετε, κάνετε και δικό σας post και ανεβάζετε. Έτσι, οτιδήποτε είναι μπασκετικό. Και βέβαια μπορεί να στέλνετε και μήνυμα. Έτσι, FM κενό, το μήνυμα στο 54526. Η χρέωση είναι 1,24. 1,24 είναι η χρέωση. Συλλαμβάνουν ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, το στέλνετε, το διαβάζουμε. Οτιδήποτε θέλετε να μας κράξετε, θέλετε, εδώ είμαστε. Να μας πείτε μπράβο, εδώ είμαστε. Μόνο μη βρίζετε. Μόνο μη βρίζετε. Να πείτε για μπάσκετ. Για μπάσκετ μόνο. Ναι. Όσοι θέλετε για μουντιάλ, περιμένετε πιο μετά. Mm-hmm. Έτσι. Δεν ασχολούμαστε εμείς. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει τίποτα ασχοληθεί στο μουντιάλ, είναι η αλήθεια. Μια ταλαιπωρία είναι μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε. Πολλοί με ρωτάνε, βλέπω. Δεν βλέπω, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, αν δεν παίζει μια ομάδα μου. Το μπάσκετ θα μου πει τώρα, θα κάτσει να δει. Δηλαδή, τώρα βλέπω. Προχθές είχε βλέπα στο. Mm-hmm.
στο Instagram κάποια στιγμή το ανέβασε το Bleacher Report. Αμερική, Παναμά στο μπάσκετ, πρώτη περίοδο 46-0. Ναι. 46-0. Ναι. Τώρα θα μου πει, θα καθόσω να δει αυτό το μάτς. Θα καθόμουν ρε, να το δω. Να δω δηλαδή γιατί τι κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή προφανώ οι άλλοι δεν πάνε να κατεβάσουν το κέντρο. Δεν πάνε να περάσουν το κέντρο οι άλλοι, έτσι. Είναι προφανές αυτό. Για να είναι 46-0 στην πρώτη περίοδο και δεν είδα πώς τελείωσε. Να σου πω την αλήθεια. Πόσο τελείωσε το μάτς. Το να είναι 46-0 στην πρώτη περίοδο, οι άλλοι προφανώς δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή αλλάζουν μία μπάλα, μία πάσα και τέλος. Τι χάνει ο άλλος. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Έτσι. Τώρα δεν βλέπαμε. Θα καθόμουν να το δω. Δεν βλέπαμε λίγο Big Baller Brand στη Λιθουανία. Ναι, ναι, ναι. Facebook. Το μπάσκετ, είναι πιο. Βέβαια τώρα άσχετο. Έτσι. Θα το πούμε πιο μετά ίσως. Δεν ξέρω, εκτός να κάνουμε τώρα την ενότητα NBA. Για πες. Λονδίνο, κάνουμε και τώρα, γιατί όχι. Λονδίνο, Knicks με Washington Wizards. Έτσι το Γενάρη. Ναι. Γενάρη Δεκέμβρη νομίζω. Στο Λονδίνο και στο μεγάλο γήπεδο που έχουν οι Knicks. Στην O2. Ναι. O2 Arena, έτσι λέγεται. Οι Knicks με τους Wizards. Τώρα εντάξει, τώρα στέλνεις πας στους Knicks τώρα εκεί. Τι τους πας να τους κάνεις στους Knicks. Άντε, Wizards. Σε Knicks είχε φέτος, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Με Timberwolves. Άντε, οι Wizards έχουν και έναν John Wall. Τους Knicks, ρε φίλε, τι τους πας να τους κάνεις εκεί. Πορζίγκης, ρε φίλε. Ποιο Πορζίγκης, Ταντέρ, εδώ λέω ότι μπορεί να γίνεται αλλαγή ο Πορζίγκης. Και αυτός. Τι, δεν το βλέπεις, βλέπεις τι γίνεται εδώ με τον Λέοναρντ. Ρε εσύ, πρωτού πάμε σε αυτό. Σήμερα ανακοινώθηκε η ανταλλαγή του Χάουαρντ με τον, ναι. Πες το να, με τον Μοσγκόφ και κάτι draft pick που φεύγουν από το, ο ένας πάει... Ο Χάουαρντ φεύγει από τους. Αυτό το Χάουαρντ το βλέπω σε κανένα 2-3 χρόνια Α1. Εν τω μεταξύ, γιατί τόσο ζήτημα, ρε φίλε. Πια ο Χάουαρντ δεν είναι αυτός που ήταν, παιδιά. Γιατί τόση φασαρία. Και βόμβα και, ναι, και το πρώτο trade και δεν φυσικά γιατί... την αλλαγή. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι ο Χάουαρντ όμως πήγε στους Hornets με μια λογική ότι θα τους βάλει για πρέπει. Και το story είναι ωραίο γιατί. Εκεί νομίζω είναι ο Μίτς Κιούπτσακ. Ο... Ναι, ναι, Κιούπτσακ, κάπως έτσι. Ο οποίος ναι. Παλιά ήταν στους Lakers και είχε πάρει το Χάουαρντ ό,τι στους Lakers. Ναι. Έδιωξε το Χάουαρντ τότε από τους Lakers και πήρε τον Μοσγκόφ. Τώρα διώχνει πάλι τον. Έρνε στους χώρες, διώχνει πάλι τον Χάουαρντ, τον οποίο τον πήρε αυτός. Ναι. Τον ξαναδιώχνει και παίρνει πάλι τον Μοσγκόφ. Και έχει μια. Το έδεσε ένα θέμα και έχει τον Τζόρνταν κάπου σε μια γωνία να χτυπιέται, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή είναι ο Μάικλ τώρα, δεν μπορεί. Είναι καμιά φορά αυτό που λέμε στην Ελλάδα για κριτική. Άγιε, μην κάνει κριτική σε αυτόν, μην κάνει κριτική σε αυτόν. Στην Αμερική ξέρετε τι κριτική κάνουν στο Μάικλ Τζόρνταν. Για αυτό το ρόλο του σαν ιδιοκτήτη των Hornets. Κανείς δεν τον κάνει κριτική για τον αθλητή Τζόρνταν. Αλλά για τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη Τζόρνταν γίνεται πανικός. Γιατί είναι σε ένα brand name το οποίο δεν θεωρείται από τα μεγάλα, αλλά ούτε και πολύ μικρό η Charlotte. Είναι ένα καλό brand name το οποίο είναι από η χρονιά, κάθε χρονιά είναι από αποτυχία σε αποτυχία. Από αποτυχία σε αποτυχία πάει. Έτσι. Και βέβαια τώρα πάλι... Γίνεται χαμός με αυτή την ανταλλαγή του Χάουαρντ που πήγε στο Μπρούκλιν. Έτσι. Εντάξει, τώρα βέβαια και αυτές οι ομάδες δεν έχουν κάποιους ιδιαίτερους στόχους τρομερούς. Δηλαδή και το Μπρούκλιν ξεκίνησε και καλά ότι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, γιατί είναι το Μπρούκλιν, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη αγορά. Το Ντέρμπι Νέα Υόρκη με τους Νίξ. Α, τίποτα. Εντάξει, το Μπρούκλιν είναι το Μπρούκλιν. Δεν είναι πιο πολύ πάνω στα playgrounds εκεί παρά στο γήπεδο. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι αλήθεια ότι είναι το πρώτο trade της χρονιάς. Και μετά την ιστορία με τον Λεμπρόν, που θα πάει ο Λεμπρόν, θα κάνει ο Λεμπρόν, το επόμενο είναι με τον Λέοναρντ. Τι θα γίνει με τον Κουάι Λέοναρντ, mm-hmm. Ο οποίος ο Πόποβιτς ταξίδεψε για να τον βρει, να τον συναντήσει, να μιλήσουν. Δεν φαίνεται να μένει στους Σπέρς. Οι Σπέρς δεν τον δίνουν στη Δύση, σε καμία ομάδα της Δύσης. Mm-hmm. Και τα σενάρια, υπάρχει ένα σενάριο που έχει να κάνει με τους Νίξ να δώσουν τον Μπορζίνγκης οι Νίξ και να πάρουν τον Λέοναρντ. Ναι. Έτσι, κάτι το οποίο για μένα θεωρώ θα είναι τεράστια αποτυχία για τους Νίξ, αλλά οι Νίξ είναι αυτοί. Πολλά μπορείς να περιμένεις από τους Νίξ. Νομίζω ότι απόφασα να πάρει τον Μπορζίνγκης. Εγώ νομίζω θα είναι τεράστια αποτυχία για τον Λέοναρντ να πάρει. Ναι, και αυτό. Έντονα παίζει η Φιλαδέλφεια, το παίζουν οι Celtics. Στους Celtics βέβαια να γίνεται μεγάλος ντόρος για τα ανταλλάγματα που μπορεί να δώσουν, έτσι, για να πάρουν τον Λέοναρντ. Mm-hmm. Γιατί τώρα εντάξει τώρα, άμα ο Έντζ τώρα δώσει τον Ντέιτουμ, ας πούμε, ή τον Μπράουν που είναι πιτσιρικά σε έναν εξαιρετική χρονιά για να πάρει έναν ο οποίο αυτή τη στιγμή ανοίξει την κατηγορία των προβληματικών παιχτών. Ο Λέοναρντ αυτή τη στιγμή είναι προβληματικό. Είτε γιατί είναι τραυματία, γιατί έχει το ψυχολογικό του, γιατί. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό παίκτη. Παιχτάρα είναι. Αλλά δεν μπορεί τώρα να στήσει μια ομάδα πάνω του. Όταν ο συγκεκριμένο έχει να παίξει μπάσκετ σχεδόν 2 χρόνια. Ναι. Έτσι. Και γίνεται μεγάλο ντόρο. Αυτό θέλει να πάει στο Λος Άντζελες. Οι Σπέρς δεν τον δίνουν όπως είπαμε στη Δύση.
Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, Lakers είναι. Έτσι, μπορεί να είναι χάλια, μπορεί να είναι στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, αλλά είναι Lakers. Μπορεί ανά πάση στιγμή να γίνει το μπαμ. Και γίνεται ένας χαμός. Ο Πολ Τζόρτζ από την άλλη περιμένει να δει πού θα πάνε όλοι αυτοί. Ο Λεμπρόν, ο Λέοναρντ για να βρει συμβόλαιο και αυτός ο κακομοίρης. Έχει μείνει στα ψηλοαζήτητα ο Πολ Τζόρτζ. Παρότι έκανε καλή χρονιά. Έκανε καλή χρονιά. Και όλοι βέβαια περιμένουν να δουν πού θα πάει ο Λεμπρόν. Το μεγάλο θέμα καλά. Στην Αμερική είναι αυτή τη στιγμή, άμα βάλουμε στο 24ωρο, είναι δύο. Του Λεμπρόν που είναι δεδομένο και τα draft. Έτσι. Mm-hmm. Η επιλογή του draft. Που να δούμε πού θα καταλήξει ο Ντόνσιτς. Ο Μο Μπάμπα, που για πολλούς που δεν το ξέρετε, είναι από ό,τι λένε το επόμενο big thing όσον αφορά το center. Έτσι. Ένας παίκτης με τεράστιο ανεμαχαιριό, δηλαδή σωματικά προσόντα που δεν είχε ούτε ο Σακίλ, ας το πούμε έτσι. Και όλοι λένε εντάξει, ότι όπου θα πάει, αν δουλευτεί σωστά, μπορεί να βγει σε εποχή. Είναι στο επίκεντρο τα draft για πολλούς λόγους και για το τι trade έχουν κάνει ομάδες. Δηλαδή, πολλά ξέρεις βγαίνουν στα draft. Κάποια trade που έχουν γίνει ήδη από τις ομάδες. Άμα ξαφνικά δεις, ας πούμε, στο νούμερο 5, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, είναι η Utah και ξαφνικά δεις να το δίνουν στους Sixers, λέω εγώ. Έτσι σημαίνει ότι γίνει ανταλλαγή. Και γίνεται χαμός τώρα, βέβαια, και οι ανταλλαγές δεν είναι απλές. Δηλαδή, έχουν γίνει ανταλλαγές με ξέρω εγώ, 14 παίχτες και ανάμεσα σε 6 ομάδες. Δηλαδή, γίνεται ένας πανικός. Και το μεγάλο θέμα βέβαια είναι ο Λεμπρόν. Πού θα πάει ο Λεμπρόν, τι θα κάνει ο Λεμπρόν, έτσι ο Λεμπρόν, αυτό ο Λεμπρόν. Αν θα πάει στους Lakers ο Λεμπρόν, αν θα πάει στους Spurs ο Λεμπρόν. Ποιος μπορεί να ανοίξει για το Λεμπρόν, αν θα πάει στο Golden State ο Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν δεν έχει κάτι την Α1 εδώ πέρα να σταματήσει το story. Είχε γραφτεί πάλι για τον Ολυμπιακό. Το decision. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου τουλάχιστον η. Μέχρι τέλος του μήνα βασικά θα έχουμε πολλά όσον αφορά το NBA και τις αποφάσεις των Star. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίκτες που είναι ελεύθεροι. Αλλά εντάξει, δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή, ας πούμε, ο Rudy Gay με ελεύθερο από τους Spurs έκανε μια μέτρια χρονιά. Δεν πολύ ασχολείται κανείς με τον Rudy Gay. Λένε ότι μάλλον πάει για Cleveland ο Rudy Gay. Που εντάξει, για μένα είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά τώρα οι Spurs είναι σε μια περίεργη κατάσταση οι Spurs, αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη. Έτσι ήταν ο Λέωνα τραυματίας. Πάρκερ, Τζινόμπιλι. Ήτανε, ειδικά ο Πάρκερ, ας πούμε, δεν ήταν ο παλιός καλός Πάρκερ. Στη μεταδάγκανε εποχή. Θυμάμαι ότι έλειπε και πάρα πολύ καιρό με τον τραυματισμό, ναι. Το Πάρκερ, έτσι. Έτσι, γενικά, δηλαδή. Έμεινε ελεύθερος τώρα και δεν ασχολήθηκε κανείς, δηλαδή, με τον Rudy Gay. Να δούμε, είναι πολύ μεγάλο το καλοκαίρι στο NBA, γιατί έχει τα δύο μεγάλα ονόματα του LeBron και του Λέωναρντ που θα αλλάξουν ομάδες, όπως φαίνεται. Και θα ταράξει γενικά το όλο στυλ των ομάδων. Και βέβαια από εκεί πέρα θα δούμε και τι άλλο θα γίνει και με τα draft. Έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί πλέον είδαμε και στην περίπτωση του Tatum, των Celtics, ότι οι παίκτες που βγαίνουν τα draft σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι έτοιμοι. Δηλαδή μπορούν να παίξουν άμεσα στο NBA, δεν όπως παλιά. Δηλαδή ο Νοβίτσκι. Που χθες είχε τα γενέθλιά του, έτσι, σαραντάρισε κι αυτός. Σαράντερε, φίλε. Εντάξει. Μικρός είναι ακόμα, βέβαια, αλλά εντάξει, σαραντάρισε. Που πήγε από την Wolfsburg στην Α2 Γερμανίας, έπαιζε και πήγε κατευθείαν στο NBA. Στην αρχή ήταν. Ξέρεις, δεν μπορούσε. Φαινόταν ότι ήθελε πολλή δουλειά. Τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι. Δηλαδή, το είδε στο Ντέιτουμ, το είδε στο Μίτσελ. Που κατευθείαν, ας πούμε, πήγαν και πήραν ρόλο πρωταγωνιστή στις ομάδες στο NBA. Να δούμε, είναι πολλά. Εντάξει, τώρα κάποτε το συζητούσαμε το NBA και περιμέναμε να δούμε ποιοι θα κοπούν και αυτά γιατί δεν έφανε τις ομάδες μας. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει καμία τέτοια τρεμούρα για να δούμε ποιοι θα κοπούνε και πώς θα γίνουν τα draft και ξέρω εγώ. Κάποτε κοιτούσαμε και τα draft, θυμάμαι. Μήπως κοπεί κανένας και έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει αυτό το θέμα γιατί εντάξει, τα δεδομένα. Κοίταξε, τώρα, τα οικονομικά είναι διαφορετικά. Τώρα. Αν θα πάει μετά στο Summer League και δεν θα περάσει από το, και θα κοπεί και από εκεί και όλα αυτά, ναι, έτσι μπορεί να γίνει μια, ναι, σε πολύ, μια κουβέντα σε πολύ. Πιθανή μετά από κάποιο καιρό. Πάντως είναι αλήθεια ότι το draft φέτος συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κυρίως του Ντόνσιτς. Οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί και άμα δεις τελευταίες δύο μέρες ο Ντόνσιτς δεν έχει σταματήσει να κάνει βίντεο και θέματα και αφιερώματα και έτσι ο Ντόνσιτς, αυτό ο Ντόνσιτς, γίνεται ένας πανικός.
Ο Ντόντσιτς, ο οποίος μάλλον θα τον επιλέξουν από ό,τι φαίνεται οι Hawks στο 3. Νομίζω έχουν το 3 οι Hawks, mm-hmm. οι Atlanta Hawks. Οι Kings δεν μπήκαν καν ζεστά στο θέμα. Οι Suns με τον Κοκόσκοφ πάλι δεν φαίνεται να καίγονται πάρα πολύ, εκτός αν γίνει κάτι τελευταία στιγμή. Οπότε μάλλον πάει για Ατλάντα ο Ντόντσιτς, όπου Ατλάντα με τον Στρέντερ δεν βλέπουν να έχει ιδιαίτερο χρόνο και ρόλο. Έτσι. Θα δούμε. Μπορεί να κάτσει και ένα χρόνο στη Ραλ. Δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί να κάτσει και ένα χρόνο στη Ραλ. Ο Ντόντσιτς. Η Ραλ, η οποία πήρε και το πρωτάθλημα, να πούμε, χθες στην Ισπανία. Τώρα τα λέμε όλα. Πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Η Ραλ, η οποία έχασε το κύπελο, νομίζω. Ποιο το πήρε το κύπελο, η Μπαρσελόνα. Η Ραλ, φίλε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμού όλο το. Ναι, η Μπαρσελόνα. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμού μέχρι ένα σημείο τη σεζόν. Όταν επέστρεψαν όλοι, τα πήρε όλα. Πάντως λέμε για την Ελλάδα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Στην Ισπανία υποτίθεται έχεις Βαλένθια, τα Ου Βιτόρια, Μάλαγα. Και τα περισσότερα τα έχουν πάρει η Ρεάλ Μπάρτσα. Ναι, ναι. Βγαίνουν, λέσαι, η αλήθεια αλλά, είναι, πολύ σπάνια, ας πούμε, και η Μπαρτσελόνα φέτος. Νομίζω ότι η Ρεάλ, αν ήταν πλήρης, δηλαδή δεν είχε τόσο πολλά προβλήματα που είχε όλα, μέχρι ένα σημείο, θα έπαιρνε και. Ναι, νομίζω θα έχει και καλύτερο ρεκόρ στην τέτοια. Η Μπαρτσελόνα δεν ήταν καλά. Η Βαλένθια έκανε την αλλαγή με τον προπονητή, έφερε το Βιντορέτα, έγινε άνω κάτω, δεν έπαιξε ποτέ. Η Μάλαγα κι αυτή δεν είχε σταθερότητα. Η Μπασκόνια δεν πήγε άσχημα. Δεν πήγε άσχημα. Η Μπασκόνια από τη στιγμή που έκανε εκείνη την αλχημία με τον Πριχιόνι και μετά τον άλλαξε και έφερε τον. Έλα, κόλλησα. Τη Βαλένθια τον περσινό, τον Μαρτίνεθ. Βρήκε άκρη και σειρά. Και... Το θέμα είναι, πήγε μέχρι τελικού. Ναι. Δηλαδή, η Μπαρσελόνα ήταν ό,τι να είναι. Νομίζω ότι. Αν η Ρεάλ συνέχισε να έχει τέτοια προβλήματα τραυματισμών όσο έχει από την αρχή τη σεζόν, θα ήταν πιο ανταγωνιστικό. Αλλά από τη στιγμή που επέστρεψαν οι περισσότεροι, η Ρεάλ το πήρε και η ήττα που έκανε δηλαδή από την Μπασκόνια εντός έδρας ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τον Ντόντσιτς, αν θα μείνει στη Ρεάλ ή όχι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Έτσι, γιατί μπορεί ο ίδιος να θέλει να μείνει κανένα χρόνο στη Ρεάλ. Νομίζω ουσιαστικά χθες αποχαιρέτησε κιόλας. Ναι, αλλά θα μου πει ναι γι' αυτό. Αποχαιρέτησε και στα βίντεο τα διάφορα που βλέπω. Μιλάει για τη Ρεάλ. Εντάξει, τώρα άμα πάει η Ατλάντα όμως δεν είναι και κάτι τρομερό φοβερό. Το να πάει στην Ατλάντα. Θα μου πεις. Καλά. Εντάξει, είναι και θέμα επιλογής. Τι θα επιλέξεις, τι λεφτά θα πάρεις, τι νούμερο, τι έτσι, τι αλλιώς. Είναι πολλά. Αλλά θα το παρακολουθήσουμε και τον draft με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι να δούμε τι γίνεται. Γιατί έχει καλή φουρνιά από ό,τι λένε όλοι. Είναι καλή φουρνιά αυτή των Αμερικανών. Και βέβαια θα παρακολουθήσουμε και κάθε μεταγραφή η οποία μπορεί να γίνει. Στο NBA έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά μέσα σε μια περίοδο τον trade, έτσι, και μπορεί ανά πάση στιγμή δηλαδή, να σκάσει βόμβα και να δεις να γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και μέσα στο χειμώνα ξαφνικά οι Καβαλιέρες άλλαξαν τη μισή ομάδα, έτσι πάει. Ναι, δηλαδή βλέπουμε τώρα οι Hornets, είπαμε ότι πήραν τον Χαρονά, τώρα διαβάζω εδώ ότι υπάρχει πιθανότητα να βάλουν τον Τζάλεν Μπράουν της Celtics σε ανταλλαγή για τον Κουάι Λέοναρντ. Ναι. Έτσι. Αν το Σαν Αντώνιο θα επιλέξει να συζητήσει με τους Celtics, παίζει ο Τζάλεν Μπράουν για ανταλλαγή. Να σου πω λίγο κάτι. Αν είναι για τον Μπράουν, το δέχομαι. Το Tatum δεν θέλω να φύγει. Και εγώ νομίζω δεν πρόκειται να φύγει. Αν είναι για τον Μπράουν, οκ. Okay. Άμα είναι για τον Λέοναρντ, δηλαδή τέτοια ανταλλαγή, ναι. Αλλά όχι το Tatum. Όχι αυτή η λατρεία. Δεν νομίζω να πάει στη λογική του Tatum. Ναι. Okay. Η Celtics. Έτσι. Ναι. Απ' την άλλη, αυτή η φωτογραφία στην Καλιφόρνια του Πόποβιτς με τον Λέοναρντ έγινε viral γενικά. Έτσι που βρεθήκαν οι δυο τους και ζητάνε. Οι Αμερικανοί, όπως είπαμε, δίνουν δεδομένο σχεδόν πλέον το νούμερο 3 θα επιλεγεί ο Ντόντσιτς από τους Hawks. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο γενικά. Δηλαδή, εδώ εντάξει, λένε και για τον Ντεάντρε Άιτον, ο οποίος πιθανολογούνταν για νούμερο 1. Ότι είναι να πάει, μάλλον από ό,τι φαίνεται τελικά θα το πάει το νούμερο 1, θα τον επιλέξουν οι Suns. Γιατί είναι ένας σέντερ ο οποίος μπορεί να αφήσει εποχή από ό,τι λένε. Δηλαδή είναι καλό, πολύ καλό project. Εγώ πάντως θέλω να δω που θα πάει ο Μουμπάμπα, να σου πω την αλήθεια. Το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέφουμε και εδώ, Basket City, μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας. Ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο οποίος αποχώρησε λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Δεν προλάβαμε να πούμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά από ό,τι με άφησε στο πόδι του να πω, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, καθώς ουσιαστικά όλος ο ΠΑΟΚ είναι στην Αθήνα, προπονητής και διοίκηση, έτσι για το
για το συμβούλιο Τεσσακέ. Είναι και κάποιες, πρέπει να δώσουν το παρόν και στην κηδεία του Κωνσταπολίτη, στην κηδεία επίσης του προέδρου του παλιού του προέδρου της Κηφισιάς, με τον οποίο γνώριζε και είχε συνεργαστεί και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, προπονητής του ΠΑΟΚ, την περίοδο που ήταν στην Κηφισιά. Και ουσιαστικά όλοι είναι κάτω του ΠΑΟΚ στην Αθήνα, αλλά δεν υπάρχει κάτι έτσι όσον αφορά και τα μεταγραφικά. Στην Αθήνα βρίσκεται βέβαια και ο Γουλιέλμος με τον Αγγέλο, ή του Άι ουσιαστικά. Εδώ και μερικές μέρες είναι κάτω και συζητάνε διάφορα θέματα όσον αφορά το αγωνιστικό. Υπήρχε συνάντηση με τον Νίκο Ντολότσο, τον μάνατζερ του Λευτέρη του Μποχωρίδη. Οι δύο τους κάνουν κάποιες άλλες συναντήσεις εκεί με διάφορους μάνατζερ, συζητάνε κάποια πράγματα όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και ουσιαστικά η βάση και του Άρη έχει μεταβερθεί στην Αθήνα. Βέβαια σήμερα πήγε μια ανακοίνωση από την Καϊάρης, η οποία στο ευρύ κοινό, στην πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, προκάλεσε έτσι εντύπωση αυτή η ανακοίνωση. Να τη διαβάσω λίγο την ανακοίνωση. Η Καϊάρης λοιπόν ενημερώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Βαλάντης Κουρτίδης είναι αλληλής της ομάδας μας, σε αντίθεση με τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί εξαιτίας των σεναρίων που μπλέκουν κάποιοι καλοθελητές εισαγωγικά. Συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του προπονητή της ομάδας μας, Βαγγέλη Αγγέλου, και αποτελεί μέρος σχεδιασμού εν ώψη της νέας αγωνικής περίοδου. Είναι η ανακοίνωση που βγήκε σήμερα από την ΚΑΕ Άρης. Μια ανακοίνωση που, όπως είπα, την μεγάλη μερίδα του κόσμου την έπιασε. Ξαμπίνησε. Γιατί ξαφνικά σου λέει, δεν έχουμε ανακοινώσει παίκτη. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τα οικονομικά. Και η ΚΑΕ βγάζει μια ανακοίνωση για τον Κουρτίδη. Τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται. Τι γίνεται λοιπόν. Ο Κουρτίδης, όπως και οι υπόλοιποι που έχει ο Άρης, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Έτσι ο Άρης έχει αρκετούς διεθνείς. Είναι ο Κουρτίδης, είναι ο Καλατζάκης επίσης, ο Χριστίδης, ο Βουλγαρόπουλος. Θεωρητικά του Άρη ακόμα και ο Αλτίνης, ο οποίος βέβαια είναι στην Αμερική σε κολέγιο. Έτσι ανήκει στον Άρη, αλλά είναι στην Αμερική. Εκεί παίζει μπάσκετ πλέον σε κολέγιο. Ο Κουρτίδης λοιπόν, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο σύμφωνα με το project και σύμφωνα με αυτά που λέγονται, είναι ένα πολύ μεγάλο project για τον Άρη και για το ελληνικό μπάσκετ. Ήταν μάλιστα στο πρόσφατο, στην πρόσφατη τελική φάση του Μαλλιού Πεδάματος του Εφήβων, ήταν στην καλύτερη πεντάδα. Παρότι ο Άρης τερμάτισε τέταρτος, βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα ο συγκεκριμένος αθλητής. Και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος πολλοί που ασχολούνται με τις μικρές ηλικίες, αυτές τις ηλικίες έχουν να πούν τα καλύτερα για τις δυνατότητες του νεαρού. Ο νεαρός, ο οποίος είναι 17 χρονών, έτσι, 16 κάτι ουσιαστικά, είναι τον Νοέμβριο έχει γενέθλια, 17 Νοεμβρίου έχει γενέθλια. Θα γίνει 17. Αναπτύχθηκε λοιπόν μια φημολογία, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της νέας ημέρας, από την Αθήνα, ότι το Περιστέρι, κατά πρώτο λόγο, και η ΑΕ κατά δεύτερο, ενδιαφέρονται για την απόκτηση του, και όχι μόνο αυτονού την απόκτηση. Δηλαδή, το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με τον Κουρτίδη. Το θέμα έχει να κάνει με όλους τους μικρούς του Άρη. Έτσι, ο Καλατζάκης, ο Ρωστίδης έχουν συμβόλαιο. Προφανώς για να φύγουν θα πρέπει να πληρωθεί κάποια ρήτρα που μπορεί να υπάρξει συμβόλαιο. Έτσι. Για τους υπόλοιπους ισχύει αυτό με το συμβόλαιο που έχουν με τον Άρη μέχρι τα 18 σαν ερασιτέχνες, και μετά τα 18 υποτίθεται το ισχύει το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει. Δηλαδή ο Κουρτίδης, αν δεν κάνω λάθος, έχει υπογράψει τετραετές μετά τα 18 του. Στο οποίο βέβαια υπάρχει κάποια ρήτρα προφανώς που είναι να πάρει ο Άρης. Όπως έγινε με την περίπτωση του Μίτογλου για παράδειγμα. Έτσι. Και αναπτύχθηκε λοιπόν χθες αυτή η φημολογία από την Αθήνα, ότι τουλάχιστον εγώ από εκεί το άκουσα, να πω την αλήθεια, για τον Περιστέρι και την ΑΕΚ. Και όχι μόνο για τον Κουρτίδη, και για άλλους παίκτες του Άρη. Έτσι. Το Περιστέρι που γενικά από παλιά, όσο το θυμούνται, είχε μια τέτοια φιλοσοφία με τους νεαρούς, δηλαδή βγήκαν αρκετοί νεαροί παίκτες από το Περιστέρι, έτσι, που παίξαν κάποια χρόνια εκεί, είτε νεαροί και παίζαν στην αντρική ομάδα, έτσι, Κουρούβιτς, Γιάρη, έτσι, και τα σχετικά.
Και η ΑΕΚ βέβαια πέρα, τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να κάνει ένα παιδομάζωμα στις μικρές ηλικίες, κάτι ανάλογο και κάνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παλιότερα, να δημιουργήσει κάποια πράγματα και όσον αφορά τις μικρές ηλικίες η ΑΕΚ. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε μια τέτοια κατάσταση που είναι αλήθεια ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Έτσι, είναι αυτό μια πραγματικότητα. Και αυτό δίνει το δικαίωμα σε κάποιους, σε κάποιες ομάδες να ενδιαφέρονται, να ασχολούνται, να στραβοκοιτάνε, να γλυκοκοιτάνε μάλλον από καλύτερα τους συγκεκριμένους αθλητές. Ο Κουρτίδης βέβαια δεν μπορεί να φύγει φέτος από τον Άρη, έτσι είναι μέχρι τα 18 του πέρτιστορ του Άρη. Αλλά γενικά να δείτε μια τέτοια φημολογία, έτσι όσον αφορά τους συγκεκριμένους αθλητές, κυρίως θα πω εγώ τον Κουρτίδη. Βέβαια καλό θα ήταν από την Καϊάρη να πω εγώ ότι εφόσον γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι καλοθελητές, άμα θέλει μπορεί να τους ονομάσει κιόλας. Έτσι, το να λες καλοθελητές, έτσι μπορεί κάποιος συνάδελφος π.χ. να το έψω, εγώ δεν είδα πουθενά να γράφεται βέβαια. Γι' αυτό θεωρώ ότι αλλιώς θα ήταν πιο ονομαστικό, θα υπήρχε μια, έτσι ότι το έγραψε ο Τάδε ή το έγραψε αυτή η εφημερίδα ή αυτό το site. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει Καϊάρης με αυτούς να ασχοληθεί, θεωρώ, πιο έντονα. Έτσι, το Κουρτίδη περίπτωση είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Προσωπικά δεν θέλω να αναλύσω κάποια δεδομένα όσον αφορά και την οικογένεια του μικρού και τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Άρη όταν είχε έρθει από την Ξάνθη. Το θέμα είναι ότι δεν έγιναν αυτά που ως ένα βαθμό είχαν συμφωνηθεί. Και βέβαια παρότι είναι σε αυτή την κατάσταση ο Άρης, καλό θα είναι να ασχοληθούν κάποιοι άνθρωποι με αυτούς τους νεαρούς, όλους τους νεαρούς. Όλους. Και τον Κουρτίδη και τον Βουλγαρόπουλο. Και τον Καλατζάκη και τον Χριστίδη. Θεωρητικά ο Χριστίδης και ο Καλατζάκης δεν μπορεί να τους βάλει ακόμα σε αυτή την τέτοια, γιατί την κατηγορία, γιατί έχουν παίξει με την ανδρική ομάδα. Οπότε ουσιαστικά σαν να θεωρούνται μέλη της ανδρικής ομάδας. Αλλά παραμένουν νεαροί, παραμένουν project τα οποία πρέπει να προσεχτούν. Από την ΚΑΕ θα πω εγώ. Και από τον coach, το Βαγγέλη Αγγέλο. Έτσι. Ναι, σίγουρα ο coach έχει πολλά στο μυαλό του, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Έχει να ασχοληθεί με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας, όμως θα πρέπει κάποιοι από την ΚΑΕ να φροντίσουν γι' αυτό. Έτσι, να ορίσει κάποιον άνθρωπο, ο κ. Γουλιέλμος, να έχει την υποπτία του αυτούς. Να ξεκινήσουν να κάνουν μια δουλειά με κάποιον προπονητή. Ο Δημήτρης Νικολαίδης είναι από τους κορυφαίους σε αυτό το κομμάτι, στην ατομική βελτίωση. Και παλιότερα είχε έρθει να το κάνει αυτό στον Άρη, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Έτσι, θα θυμάστε και παλιότερα ο Δημήτρης Νικολαίδης είχε έρθει στον Άρη με αυτόν τον σκοπό, να δουλέψει με τους μικρούς, και τελικά δεν δούλεψε ποτέ με τους μικρούς. Έκανε δουλειές τεχνικού team όσον αφορά την προετοιμασία των αγώνων. Γι' αυτό και χωρίσανε δρόμοι των δύο πλευρών. Γιατί γι' αυτό που ήρθε, γι' αυτό που είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, δεν το έκανε ποτέ. Και προκάλεσε ομολογωμένως εντύπωση αυτή η ανακοίνωση της ΚΑΕ. Έτσι σίγουρα. Κυρίως για τον Κουρτίδη. Θεωρώ ότι αν υπήρχε τέτοιο θέμα τόσο μεγάλο, δεν χρειάζονταν και ανακοίνωση, να βγάλεις μια ανακοίνωση. Μπορείς να το χειριστείς εσωτερικά ένα τέτοιο θέμα. Γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ΚΑΕ σαν να παραδέχεται ότι υπάρχει θέμα. Όταν βγάζεις μια ανακοίνωση τέτοια για ένα ζήτημα που η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιξε χθες ιδιαίτερα στα μίμια, δηλαδή δεν βγήκανε άνθρωποι να μιλήσουν για αυτό το θέμα σε όλη την Ελλάδα. Και ουσιαστικά το ανακοινείς εσύ και το βγάζεις εσύ δημοσιότητα, σαν να λες ότι υπάρχει θέμα. Οπότε θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση είναι, θεωρώ ότι ήταν λάθος ο χειρισμός ΚΑΕ. Δεν αναφέρεις πιθανά τίποτα, το λύνεις εσωτερικά με δύο τηλέφωνα από εκεί που υποτίθεται ότι διέρευσε το θέμα και κλείνει. Και ασφαλίζεις αυτούς τους νεαρούς που έχεις στη διάθεσή σου, στο ρόστερ σου. Το να βγάζεις ξαφνικά ένα πρωί μια ανακοίνωση γιατί κάποιος μπορεί να είπε κάτι, κάτι ακούστηκε ή ουσιαστικά σαν να επιβεβαιώνεις το θέμα είναι. Δεν χρειάζεται για τα πάντα να κάνεις διαψεύσεις. Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Δεν χρειάζεται. Αυτά που έκανε ο Λάσκαρης δεν χρειάζεται να τα κάνουμε και τώρα. Ο Λάσκαρης κάποτε είχε να κάνει να βγάλει ανακοίνωση σε ένα χρόνο και μετά άρχισε να βγάζει κάθε εβδομάδα. Και έβλεπε φαντάσματα. Δεν λέω ότι το ίδιο ισχύει τώρα, απλά λέω ότι το να βγάλεις η ΚΑΕ μια ανακοίνωση για ένα θέμα το οποίο περιορίζεται σε ένα μικρό κύκλο και είναι φήμη και είναι ακόμα στη λογική της φήμης, ουσιαστικά επιβεβαιώνεις την φήμηση με αυτό που λες, με αυτό που αναφέρεις.
Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν λάθος το όλο θέμα. Γιατί κανείς δεν μην ήξερε σήμερα, ας πούμε, όλοι συζητάνε για τον Κουρτίδη. 10 με ρωτούσες πριν, από τους 10, οι 8 δεν ξέραν ποιος είναι ο Κουρτίδης. Σήμερα όλοι συζητάνε όμως για αυτό το θέμα με την ανακοίνωση ΣΚΑΕ. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω απασχολεί. Ξαναλέω ότι αυτό είναι θέμα εσωτερικό της ΣΚΑΕ, το οποίο θα πρέπει να το φροντίσει η ίδια η ΚΑΕ. Ό,τι καλοθελητές και να υπάρχουν, όποιες ομάδες και ενδιαφέρονται, αν εσύ είσαι σωστός απέναντι στα παιδιά αυτά και θα δουλέψεις, δεν θα φύγουν ποτέ από τον Άρη. Όταν εσύ δεν δουλεύεις με τα παιδιά και τα γνωρίζεις, τότε τα παιδιά φεύγουν από τον Άρη. Ο Μίτογλου, ένας λόγος που έφυγε από τον Άρη ήταν αυτός. Ότι ενώ είχε διαβεβαιώσει ότι θα δουλέψουν μαζί του, επί Μίνιτς, δεν ασχολήθηκε ο Μίνιτς ποτέ με τον Μίτογλου. Και όταν και η οικογένεια βλέπει ότι δεν ασχολείται κανείς με το παιδί τους, πήραν τότε την απόφαση και φύγει ο Μίτογλου και πήγε στην Αμερική. Έτσι. Έτσι γίνεται. Σε αυτές τις μικρές ηλικίες, από τη στιγμή που δεν μπορείς να προσφέρεις λεφτά, δεν μπορείς να προσφέρεις ό,τι προσφέρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, προσφέρουν λεφτά και η ΑΕΚ. Εσύ τι μπορείς να προσφέρεις? Προσωπική ενασχόληση με τον αθλητή, μια καλή επικοινωνία και μια καλή σχέση με την οικογένεια. Αυτά μπορείς να προσφέρεις. Αυτά πρέπει να προσφέρεις. Όταν δεν μπορείς να προσφέρεις ούτε αυτά, μετά δεν σε φταίνει οι καλοθελητές. Ήθελα λίγο να το αναπτύξω αυτό το θέμα, όσο θεωρώ ότι πρέπει να το αναπτύξω. Έτσι κάποια πράγματα δεν είναι σωστό να τα πούμε τώρα. Εφόσον υπάρξει κάτι θα τα πούμε, αλλά ξαναλέω ότι δεν νομίζω θα υπάρξει κάτι παραπάνω, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά, του χρόνου βλέπουμε. Αλλά θεωρώ ότι, ξαναλέω ότι για μένα είναι λάθος η κίνηση ΣΚΑΕ αυτή, να βγάλει μια ανακοίνωση από το πουθενά έτσι ξαφνικά. Να πω ότι γράφτηκε σε 5 site, σε 5 εφημερίδες, ανακοινώθηκε ο τάδε θέλει τον Κουρτίδη, ο τάδε θέλει τον Βουλγαρόπουλο. Να πω, εντάξει, ναι, εκεί μπορείς και πάλι να το περάσεις αυτό σαν ρεπορτάζ μέσα από τον υπεύθυνο επικοινωνίας, σαν μια διαρροή, αν θέλετε, σαν ένα ρεπορτάζ ΣΚΑΕ, ότι δεν ισχύει θέμα. Να βγάζεις ανακοίνωση τώρα αυτή, νομίζω ότι ήταν λάθος και να χρειάζεται τέτοια ανακοίνωση. Επιβεβαιώνεις τη φημολογία με αυτό που κάνεις. Αν υπάρχει θέμα αυτός. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει θέμα και θεωρώ ότι πρέπει να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες και ασχολίες της διοίκησης. Ναι, έχει πολλά ανοιχτά θέματα ο Άρης, έχει πάρα πολλά ζητήματα, όμως αυτή τη στιγμή ο κ. Γουέλεμος έχει ένα επιτελείο ανθρώπων δίπλα του. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι δίπλα του, οι οποίοι δεν έχουν κάποια θέση ή δεν έχουν γνωστοποιηθεί. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι να ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν ασχοληθεί κανείς αν τυχόν ομιγέννητο φύγει κάποιος παίκτης. Πρέπει να ασχοληθεί. Πρέπει να μπουν αυτοί σιγά σιγά οι παίκτες, οι δύο να ανεβούν κι άλλο, δηλαδή ο Καλατζάκης και ο Χριστίδης, και ο Βουλγαρόπουλος με τον Κουρτίδη που έρχονται από πίσω, είναι και ο Σιδηροελίας, έτσι από τη φοιτητική ομάδα, σιγά σιγά να μπουν σε μια λογική Α1, σε μια λογική ανδρική ομάδα, στην προετοιμασία τη ανδρική ομάδα και όλα τα σχετικά. Έτσι. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση οικονομικά, με τα χρέη που έχει, πρέπει να επενδύσει και να βασιστεί στα νέα παιδιά. Και αν μπορεί κάποια στιγμή να κερδίσει κάτι όπως κέρδισε από τον Μποχορίδη και από τον Βεζένκοφ, που έσβησε χρέη ουσιαστικά, ας το κάνει. Από τη στιγμή που δεν θα βρεθεί κάποιος να βάλει χρήματα για να σβήσει τα χρέη. Τι να κάνουμε, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Αν δεν υπάρξει κάποιος να βάλει λεφτά να σβήσει τα χρέη, ας πουλήσει κάποια στιγμή δύο παίχτες να σβήσει τα χρέη. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσει και να ασχοληθεί και να πέσει, να ρίξει βάρος και να δημιουργήσει ένα πλάνο για αυτούς τους νεάρους. Έτσι, γιατί πραγματικά είναι μια φουρνιά τώρα παιχτών. Δηλαδή ο Βουλγαρόπουλος είναι 2-16. Σωματικά προσόντα δηλαδή τεράστια. Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος μαζί του όμως για να μάθει τα βασικά του μπάσκετ και να βελτιωθεί, να γίνει καλύτερος στο μπάσκετ. Το ότι είναι 2-16 σου δίνει ένα πλεονέκτημα, ναι. Αλλά πρέπει να δουλέψουν κιόλας κάποιοι μαζί του για να βελτιωθεί και να ανέβει. Και με τον Χριστίδη, και με τον Καλατζάκη, και με τον Κουρτίδη. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το θέμα το συγκεκριμένο που βγήκε σήμερα από την ΚΑΕ με τον Κουρτίδη. Ξαναλέω την άποψή μου, θεωρώ ότι είναι λάθος που η ΚΑΕ ουσιαστικά έδωσε ζωή σε αυτό το θέμα. Γιατί η ζωή, η ΚΑΕ έδωσε. Υπήρχε φημολογία,
αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες, ναι, το γνωρίζουμε, αλλά όταν είναι μια φήμη για ένα θέμα το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι έχει βάση δυνατή, δεν θα το αναφέρεις. Εντάξει, φήμες, το τι ακούμε κάθε μέρα είναι. Όταν όμως η ΚΑΕ βγαίνει και, το, και βγάζει ανακοινώσεις για αυτό, είναι σαν να το, θα το δίνει ζωή αυτό το θέμα. Έτσι. Δεν. Πρέπει κάποιες να είναι προσεκτικές σε κάποια θέματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και με το ρεπορτάζ του Άρη. Δεν υπήρχε κάτι φοβερό, τρομερό, ιδιαίτερο. Λοιπόν, θα, κάποτε θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα αναδώσουμε το ρεπορτάζ για αύριο εδώ 8 με 10 κανονικά Basket City. Μόνο για μπάσκετ μιλάμε φυσικά στο Λίμπερ 107 και 4. Ακολουθεί Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Θανάση Κυλώνη εδώ με πολύ Μουντιάλ, το τι έγινε σήμερα και ρεπορτάζ των ομάδων γενικότερα, κυρίως ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ από τους συναδέλφους εδώ στο Λίμπερο που ασχολούνται με τα σχετικά ρεπορτάζ. Από τις 10 και μέχρι τις 12 κοντά σας λοιπόν Νίκος Παπαδόπουλος και Θανάση Κυλώνης με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Εμείς ανανεώνουμε το μάζι για αύριο 8 με 10 εδώ στο Λίμπερο Μπάσκετ City, λοιπόν μόνο για μπάσκετ. Καλή συνέχεια, διαμυστικό διάλειμμα και κοντά σας, Μπαλαντέρ.